Εγγλέζοι σήμερα. Δεν έχουμε καθόλου παράπονο, φαντάζομαι. Έχουμε και τους επόμενους εδώ πέρα, οι οποίοι μας κοιτάνε και με ένα παράξενο βλέμμα. Ναι, αργήσαμε γι' αυτό να μην. Δεν πειράζει. Λοιπόν, άξιζε όμως τον κόπο. Γιατί ο μεγάλος συγγραφέας, ποιητής, ο οποίος αναστήθηκε πριν λίγα χρόνια για να κάνει και μουσική καριέρα. Ξανά και έτσι. Και ξανά έρθε, παιδιά. Είναι ο Σέξπιρ μαζί μας. Έλα, είστε πολύ εδώ. Ρωτάτε έτσι, ψεύτηκα. Μπράβο, παιδιά. Το έχουμε, σε όλους το κάνουμε έτσι για να νομίζουν. Μην είναι καλά, να μην νιώθει κάποιος. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Πάρα πολύ, παιδιά. Και εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο ταξίδι από το κρύο νερί που ήρθαμε. Είδες. Κοίτα, αν το σκεφτείς. Έκανε πιο πολύ ώρα από ό,τι κάνουμε εμείς για να έρθουμε από Κάλυνο με αεροπλάνο. Ναι, ήταν. Εντάξει, κάναμε μισά ωράκι, ήταν 40 λεπτά. Περίπου, ναι, εντάξει. Εντάξει, με αυτοκίνητο ήρθα, το άφησα στον γκάζι. 40 λεπτά κάνουμε και εμείς με το αεροπλάνο, μην νομίζεις, γι' αυτό το λέω. Α, ναι. Βέβαια. Εντάξει, μας περίμενε εκεί, στο check-in. Ναι, σε αυτό εντάξει. Okay, α, τώρα, ναι, άστα. Εντάξει, εντάξει. Μια χαρά. Τι είναι αυτή η εφημερίδα, βιάζουν λέει μητέρες Ελισσέ με Καλάσνικοφ. Σοβαρά, δεν το διάβασα. Α, το θέμα είναι. Για δες. Στα βόρεια προάστια. Εκεί κάνεις, εκεί κάνεις μάθημα κιόλας. Για όσους δεν έχουν συναγερμό, στο σπίτι τους. Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο. Ναι. Θα το έχουμε υπόψη μας. Θα το αφήσουμε για τον Παναγιώτη αύριο να το έχει να το αυτό πει. Να το δει, όχι να το βιάσουν, να το δει. Πάμε, για πείτε μου. Λοιπόν, πριν βάλουμε το πρώτο κομματάκι, γιατί εντάξει δεν αργήσαμε και πολύ, το Σέξπιρ. Αναφέρεσαι... Να ακούσεις τώρα, εσύ πώς βγήκε αυτό το όνομα. Δηλαδή. Γιατί εγώ πιστεύω ότι βγήκε από το συνδυασμό Σέξ και Πυρ. Βγήκε, αλλά κοίτα, θα πρέπει να συνδυάσει μια μύγα. Ναι. Με μέλι με καρύδια. Ωραία, καλά το και πας. Τότε μπορεί να βγάλεις το τόνο. Δηλαδή ήμουν δεύτερα λυκείου. Ναι. Έφαγα, είχα γενέθλια. Α. Και μου είχαν ήμασταν σε ένα κάμπινγκ διακοπές. Να τα κατοστείς έστω και τώρα. Δεν πειράζει. Πολύ ωραία, Αύγουστος. Πολύ ωραία, δηλαδή. Και μου φέρνει μια τούρτα. Έτσι, πως ήταν στο ψυγείο. Έκανε. Και μια μύγα, τη δαγκώνω, τη σπάω, την καταπίνω. Ήταν καταπληκτική βρωμιά. Δηλαδή, ήταν ό,τι χειρότερο έχω φάει. Νόστιμη ήταν τουλάχιστον. Όχι, ήταν ό,τι χειρότερο. Δηλαδή, αυτό και δεν ξέρω άλλο πράγμα. Δηλαδή, πιστεύω κατσαρίδες και μετά πάει έτσι. Ήταν η μύγα πάντως. Ωραία. Και αυτό είναι το έχουμε τέτοια, μην ανησυχούμε πολλά. Πλέον το τρώγανο, πεθαίνω και πάω και παίρνω ένα βαζάκι μέλι με καρύδια. Το τελειώνω σε δευτερόλεπτα για να μου φύγει αυτή η πικρία. Αλλά φάση πια ήταν ότι το μέλι με καρύδια, αν έχετε ακούσει, με μια κουταλιά δεν παθαίνει κάτι. Μόλο το βάζω, γίνεται το πρόβλημα περίεργο. Δηλαδή ήταν μόνιμη κατάσταση. Είχα μια μόνιμη διέγερση. Μια διεγερσιμότητα και οπότε. Ήρθε η έμπνευση. Όχι, γιατί τρομάξανε οι κοπέλες της παρέας. Εντάξει. Δεν με πλησιάζανε δηλαδή. Να σκέψουμε ένα δεν το πιστεύω, γιατί, βραδινό δηλαδή, μπάνιο και υπήρχε πρόβλημα. Άκουνα. Μέχρι ο ξάδερφός μου φοβότανε. Γιατί δεν έπεφτε με τίποτα και μετά μου πήρε ένα κολεδάκι το άλλο πρωί που λέγε Σέξπιρ. Α, και το κράτησε. Και το κράτησε αυτό. Είδε τι κάνει μια μίγα όμως. Καριέρα κιόλα. Τι να λέμε, λοιπόν. Καριέρα, μίγα. Καινούριο CD για τα πανηγύρια. Να, καινούριο το Γενάρη του 2011. Τώρα έρχεται καινούριο από Trendy Hooligans, έχουμε έτοιμο. Το ξέρουμε. Τους είχα... Εδώ πέρα ήμασταν εσύ, μα την κλείτωσε βέβαια. Δεν μπόρεσα να έρθω εκείνη τη μέρα. Και ήταν... αλήθεια δεν μπορούσαμε, δεν έχουμε σήμα εδώ για να σε βάζαμε ανοιχτή ακρόαση που το είχαμε ανοιχτή, πει. Ούτε σήμα, δηλαδή. Πρέπει να παραπονεθείτε. Σε αυτό ναι, εννοείται. Για... Πέρα... Δηλαδή εντάξει, ούτε μια ωραία κατάσταση μα έχουν εδώ, ούτε Mac δεν μα έχουν τέλο πάντων. Αν είναι δυνατόν τώρα δηλαδή. Λοιπόν, α ξεκινήσουμε. Θα έχετε λαϊκά κορίτσια πάλι σήμερα ή όχι? Πάλι. Έχετε λαϊκά, βάζετε τέτοια. Έλα τώρα, μην λέτε τώρα. Ας μην βάζεις κοπέλες, αυτό βάλε κανένα άλλο. Παραδοσιακά. Και αυτό παραδοσιακό. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε να. Τα χέρια σου ψηλά, εσύ να βάλεις. Πώς το κατάλαβες. Όλοι λένε ότι το είμαι και γαμώνει το χιτάκι, εμένα τα χέρια σου ψηλά είναι που. Ποιο το λέει αυτό, η Σκάρου. Όχι, εσύ το έλεγες. Α, εγώ το έλεγα. Στο Λότο. Α, στο Λότο. Σε έχω παρακολουθήσει, μην φοβάσαι. Το λέγε, αν ο Φερεντίνος το λέγε. Τα στημένο εντελώς γιατί παίζουμε στο Τρόβα, οπότε. Δεν το καταλάβαμε καθόλου αυτό, εντάξει. Προβανές. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έτσι ένα πολύ hip hop κομμάτι, βέβαια. Με. Γιο-γιο. Γιο-γιο, έτσι ακριβώς. Μετά έκανα την ώρα μονάχα. Θα το βάλω. Κάτσα καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Τρανσφερίζω με χαρά στο μαγαζί. Κυρίες μου και κύριοι, χαρείτε τη ζωή. Πετάξτε μου γαρίφαλα στα μούτρα και στη μάπα. Ποια θέλες και τα πια, ταράξτε με στη φάπα. Θα σας κάνω ράψη χιλιάδες ppm. Θεό θέλω να με έχετε, κάντε με το τεμ. Κορεύτε τσίστε τέλη, όταν θα σας τραπάρω. Και βγείτε τον αχλέωρα. Φόρεσε το μαντήλι σας και το χρυσό ρολόι. Και χορεύτε τσάνικο με το συγκενολόι. Φωνάξτε σε αγαπώ, κλάψτε με μαύρο δάκρυ. Μετά φωνάξτε γιο και κάνετε στην άκρη να χωθώ για να κουστάρω να τα πάρω. Πούλησε το σπίτι μου για να πάρω κάρο. Φωνάξτε το κουμπάρο, σ' αυτή του να του πω. Ότι τη γυναίκα του πολύ την αγαπώ. Τα χέρια σας ψηλά στο κούτελ λεφτά. Σαν μπάνιες και λουλούδια τρικυμία από μωρά. Με δάκρυα στα μάτια σου λέω σ' αγαπώ. Κι όλοι φωνάζουν γιο, κι όλοι φωνάζουν γιο. Τα χέρια σας ψηλά στο κούτελ λεφτά. Σαν μπάνιες και λουλούδια.
Καθίζω σαν τέσσερα πως πάω. Εγώ αυτό που κάνω πολύ το αγαπάω. Καρδένια και γαρίφαλο, ουίσκι και σαμάνια. Το πρώτο δίσκο έβγαλα στην αλήτα βάνια. Μιλένε τη ριντάφτα και τους φωνάζω γιο. Προαγωγή στην τέχνη και στον πολιτισμό. Προαγωγή στο επάγγελμα, προάγω τουρισμό. Στην πίστα ταραπάρω, προκαλώ σεισμό. Προκάλεσα μια μέρα και παρδουλισμό. Ζόλαρα τη μάνα, την ξάδερφη και το γιο. Στο δρόμο όταν ανέτω τη νύχτα περπατώ. Όλοι με αγκαλιάζουν, μου λένε ότι το ζω. Μέσα στα στενά ρέουν τα καθρά και είναι πρώτη μουρή στα περιοδικά. Γιο Αμερική, Ινδία και Κλαρίνο. Για σένα νερά πάρω, για σένα δεν τα πίνω. Τα χέρια σα ψηλά στο κούτελα λεφτά. Σαμπάνιες και λουλούδια τρικυμία από βορρά. Με δάκρυα στα μάτια σου λέω σ' αγαπώ. Κι όλοι φωνάζουν γιο, κι όλοι φωνάζουν γιο. Τα χέρια σας ψηλά στο κούτελα λεφτά. Σαμπάνιες και λουλούδια τρικυμία από βορρά. Με δάκρυα στα μάτια σου λέω σ' αγαπώ. Κι όλοι φωνάζουν γιο, κι όλοι φωνάζουν γιο. Τα χέρια σας ψηλά στο κούτελα λεφτά. Σαμπάνιες και λουλούδια τρικυμία από μωρά. Με δάκρυα στα μάτια σου λέω σ' αγαπώ. Κι όλοι φωνάζουν γιο, κι όλοι φωνάζουν γιο. Τα χέρια σας ψηλά στο κούτελα λεφτά. Σαμπάνιες και λουλούδια τρικυμία από μωρά. Με δάκρυα στα μάτια σου λέω σ' αγαπώ. Κι όλοι φωνάζουν γιο. Μάλιστα, όπως λέγαμε λοιπόν τώρα, έχεις παίξει σε, όλα τα, σε αρκετά μαγαζιά και με διάφορα ονόματα. Είσαι ο Γιώργος, Δημήτρης, Κώστας, για να με κυνηγάνε, κατάλαβες. Ναι, φαντάζομαι το τραγούδι. Με διάφορα πολλά, λέω, όπα, ο Γιώργος το έκανε, έχω φύγει από την άλλη. Ακριβώς, ναι. Το είμαι και γαμό, φαντάζομαι για σένα το γράψε έτσι. Κοίτα, είναι ένα κομμάτι κατά, παρόλο που είναι ο τίτλος έτσι, είναι κατά της αυτοπροβολής. Δηλαδή, παίρνω το μικρόφωνο και φεύγω και το κλέβω γιατί είναι ακριβό, κατάλαβες. Ναι, το άκουσα. Απλά εντάξει. Δηλαδή, αν το ακούσε είναι... πρώτο τέτοιο, πέστε μου τι είμαι, όλο το αυτής, δηλαδή, είμαι και, είσαι και γαμό. Λέει εντάξει, είναι και γαμό, αλλά μέσα λέει. Τον. Ναι. Καταλαβαίνεις. Αυτή η κατάσταση. Αρκετά. Δηλαδή, παρόμοια είχα γράψει, άμα πάρει ένα από αυτά τα σάπια που σκοφέρει. Ναι, ναι. Είχα γράψει τότε, ήταν το 99.000, όλοι ήταν οι rappers πάλι, του είχε πιάσει μια τάση ότι. Ότι το έχουν έρθει με τους γκόμενες. Δηλαδή είναι συνέχεια με γκόμενες και είχα βγάλει την αγαμία. Α, ναι, το θυμάμαι. Από τους καβουρουνός θα βλέπω τώρα. Και τότε εξής, ήταν περίεργο. Δηλαδή όλοι λέγανε ότι και εγώ έλεγα ότι δεν. Είδες πόσο δεν μπορείς να βρεις και είναι τέλειο. Το μάλλον λες αλήθειες και πονάει μερικούς. Μπορεί να είναι και αυτό. Πονάει τέτοιες αλήθειες, σου αρέσει. Εν τω μεταξύ, ω Shakespeare. Τα λέω έξω τα δόντια. Ω Shakespeareans. Εγώ όταν είδα το εξώφυλλο πρώτη φορά νομίζω ότι ήταν ο Πρίτανης. Τυχαίο. Ναι, το παθαίνουμε τώρα αυτό, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια κιλά. Με περνάει 60 κιλά. Ναι, απλά στο εξώφυλλο φαίνεται μόνο το κεφάλι. Και έγινε το πρόβλημα. Αυτό είναι μια μεγάλη διαφωνία. Έχει λυσάξει ότι η εταιρεία είχε πληρώσει την παραγωγή. Είχε σκάσει πολλά λεφτά και ήθελαν να το κάνουν R&B τότε. Ήταν πολύ τη μόδα. Εντωμεταξύ μέσα τα κομμάτια ήταν όλα. Πάρτα και χτύπατα, α πούμε. Είχα το ότι κυνηγάνε παπί στην εθνική οδό μέσα. Εντάξει, παπί. Γιατί το μικρή λουλού θα παίξει κιόλα. Και θυμάμαι, α πούμε, η εταιρεία λέει: εντάξει, θα το βγάλουμε λίγο όμορφο το παιδί να πούμε. Και βγαίνω στη φωτογράφηση, την οποία κόστησε 1.200 ευρώ τότε. Α, τίποτα. Που κοστίζει τώρα που με βγάζει φωτογραφίε, αν το κάνει τζάμπα κακομίρι. Ξέρετε. Αλλάξαν οι φωτογραφίε. 50 ευρώ. Που λε. Και με πιάσαν και λέει: εντάξει, μου βρήκαν και ρούχα από την ΑΕΚ να πούμε τότε, ακόμη τάχω. Α, ναι, φαίνεται το καπέλο. Ναι, 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 ναι. Και κάθομαι τώρα και με βάζανε κάθε. ήταν προάγγελο του Facebook των φωτογραφιών αυτέ. Δηλαδή, ήταν άμα παρατηρήσει, υπάρχει τρόπο ο παχή άνθρωπο να εξαφανίσει. Έτσι, έτσι. Δεν βλέπει κιόλα ο κόσμο. Αυτή ήταν και η πρώτη σου profile photo, να φανταστώ. Αυτό, ναι, μόνο που δεν άντεχα. Δηλαδή, φρικαρά και έρχεται η διευθύντρια και έχει ένα τσιουάουα. Α, ναι. Και βλέπω και στον background ένα νεροπίστολο. Και άμα γυρίσει το πιστόφυλλο, ναι. Θα καταλάβει πώ κατέστρεψε αυτό το γράφο. Πώ γίνονται τα Rottweiler και τα. Και τα Pitbull και αυτά. Εγώ πολύ απίστευτο. Με τσιουάουα και ένα νεροπίστολο. Οπότε καταστράφηκε η φωτογράφηση και γενικά δεν πέτυχε δεν το πέτυχε η εταιρεία. Παρ' όλα αυτά με τη Legend είμαστε. Ναι, μια χαρά από ό,τι ακούω. Πάτε, έχετε φτιάξει ο καθένας έχει πάρει φίλες. Πολύ προσωπική Μύκονο. Σχέση. Όχι θέμα χρημάτων, προς Θεού, ας πούμε. Είναι θέμα συνεργασίας. Είναι άτομα τα οποία τα ξέρω. Άσα τώρα αυτά, Βασίλη, μας τα είπε και ο Θέμης την προηγούμενη φορά. Μια χαρά τα βγάζετε τώρα. Πολλά λεφτά. Κοίτα, εγώ προσωπικά. Να ρώτα τη Μαρία εδώ που είναι. Έχουμε βγάλει πάρα πολλά. Πάρα πολλά λεφτά. Πριν αγοράζατε σπίτι, γι' αυτό αργήσατε. Δεν έχουμε πρόβλημα, παιδιά. Η πισίνα δεν μπορώ να τη γεμίσω με νερό και κατουράμε κάθε πρωί. Οπότε εντάξει. Να, κάτι είναι και αυτό. Τουλάχιστον. Θα βγει και εσύ λίγο σε εκπομπέ από τον μπάγκαλο να παραπονιέσαι για χαράτσια. Τι να κάνει. Τόσα που έχει να φάμε και τέτοια. Αυτό. Ναι, δεν έχουμε να φωτίσουμε την πισίνα. Δυστυχώς, παιδιά, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
Γι' αυτό καλό όλο τον πληθυσμό των ελληνικών να παίρνει μαύρα λεφτά να τα δηλώσει στην εφορία. Μας ακούνε πολύ τώρα, μας ακούνε. Πάρα πολύ ωραία. Ωραίος ο Μπαγκάλος, ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος, φυσικά. Οπότε, Legend είναι το πρώτο CD, έτσι, ουσιαστικά, ναι, από Legend. Από τη Legend αυτά το πρώτο, μετά βγάλαμε αφ' αυτό το κρατάς. Ναι, αυτό είναι η εταιρεία αυτά. Αυτό βγήκε το 5. Το Experience είναι από Legend. Πάλι. Και τότε πόσοι Hooligans το πρώτο τους βγήκε από Αλφα. Α, κοίτα τι έγινε. Ήμασταν στη Legend, τώρα αυτά δεν τα έχουμε ξαναπεί κιόλας, γιατί το παίζουμε τώρα. Ναι, εντάξει, είστε τεράστιοι, εντάξει, να λέμε. Δηλαδή ήταν τεράστιο. Ήμασταν στη Legend. Ναι. Και μου λέει Legend στο δεύτερο CD, γιατί είχα βγάλει καβρονός, αύριο πάω σε αυτό. Μου λέει εδώ ήταν ο βουλίο τη πόλη απάνω. Α, ναι, σωστά. Μου λέει να βάλει γκόμενε, να πούμε, για να λίγο κάνω το εξέλιξε το ρε παιδάκι μου. Είχα δυνατήσει κιόλας, λέει λίγο εξή να βάλουμε, να χορεύουν. Και άμα παρατηρήσει ένα κομμάτι στο επόμενο, βγήκε το 11, που στην ουσία είναι μαζεμένα κομμάτια από το 5 που δεν τα βγάζει σε δίσκο. Α, ωραία. Ήταν ένα κομμάτι που έλεγε «Σ' αγαπάω ακόμα». Να. Και του πάω αυτό το κομμάτι, το οποίο λέγε μια Ρωσίδα που είχε κλέψει τα πρόβατα ενός τσοπάνη στο βουνό. Εδώ Ελλάδα. Λέω, ξαναδεί, σκέφτηκα, λέω, ακόμα σχέδια. Θα κρατήσουμε, λέω, τσολιάδες, τρεις Ρωσίδες, θα χορεύουν μπαλαλάικα. Εγώ θα κάθομαι σκεπτικός, λέω, ντυμένος Ρωσίδα στον Πέτρα. Γιατί μου έχει πάρει τα σόβρακα που καταλαβαίνει. Ναι. Και θα έχουμε πρόβατα κάτω στη στάνη, ας πούμε, και θα λέω το τραγούδι έτσι ερωτικό. Yeah. Έτσι σας έγραψε λογική κομμάτι. Το κομμάτι λέγοντας «Σ' αγαπώ ακόμα». Τα ακούει αυτή και λέει «Εντάξει, Χατζηγιάννης». Χατζηγιάννης ραπ, ωραία ιδέα. Μετά έγινε. Ήρθε σαν χόρτο, σαν αυθένας που υπάρχει, λέει να την προσέχεις, που βγαίνει η ράμα με φούστα. Αυτά είναι όλα. Το κακό είναι ότι είναι αληθινά κατάλαβα. Δηλαδή, άμα ήταν όλα αυτά, άμα τα έκαναν, α πούμε, ότι Python το 60-70, θα λέγαμε αλλά πολύ προχωρημένοι να πούμε. Ήταν αληθινά. Να πείστε αυτό, με φούστα. Ο Ρουφά να πει εντάξει. Ο Σισε, έστω, εντάξει. Εντάξει, και παιδί ο άνθρωπο. Δηλαδή, εκείνη η διαφωνία μου. Δεν έχουμε και με του τρέντε, δεν έχουμε διαφοροποίηση προ την ομοφιλοφιλία. Εντάξει, άνθρωποι, η επιλογή είναι. Αλλά όταν είσαι άντρα και προσπαθεί όπω ο Κοριαλά να το παίξει ομοφιλόφιλο, εκεί είναι πρόβλημα. Δηλαδή με το ζόρι εκεί. Εντάξει, με τον Κουριαλέ είχαμε θέμα. Είχαμε γράψει κάτω το πλοκάμι. Ένα κομμάτι. Ναι, με το πλοκάμι του Καρμαρίδη. Για μήνυση θυμάμαι. Κουριαλέ. Ωραία, ναι. Γιατί είχαμε γράψει μια σχήμα. Δεν βρίζαμε. Δεν βρίζαμε. Απλά λέγαμε μια φορά να με λέγαν βλήτο. Μόνο μια φορά είμαι γαμώ τα παιδιά. Εντάξει. Μια φορά με λέγαν σίκο, δεν φορά σκιά, είναι από μπουνιά. Τι αντίστοιχο τώρα. Δηλαδή. Δεν είχαμε πει τίποτα δηλαδή κακό. Δεν λέγαμε όπου τον παίρνει. Συγγνώμη κιόλα. Και τον πας βόλτα. Δεν πήδε. Το διόρθωσα. Μια χαρά. Που λες με τη Legend βγάζουμε αυτό, λέω παιδιά, καλύτερα να φύγω. Να. Μέχρι να ξαναεπιστρέψω του κάνω. Δηλαδή έφυγαμε. Και όσο έφυγε, πήγατε στην Αλφα με του Hooligans. Δηλαδή. Αυτό έγινε. Πήγαμε το Mad for Band Contest. Ναι. Μα το θυμάμαι. Και παίζαμε, α πούμε, εκεί πέρα. Το παράγαμε, είχαμε κάνει ένα live μέχρι το 6. Τι έγινε, μα δέρουνε. Όχι, mail είναι. Αστυνομία, ε. Όχι, mail. Καλησπέρα. Πραγματικά εκλέζει. Να σε ευχαριστούμε, Μαρία. Να σε καλά. Η Μαρία, εσύ τόση λε. Εδώ πέρα είμαστε πάρα πολύ interactive εκπομπή. Βέβαια. Εντάξει. Απλά ενημερωτικά είναι η Μαρία από αύριο που έχει εκπομπή. 35 λεπτά καθυστέρηση. Τι έλεγε μετά, είπε τίποτα άλλο. Εντάξει, να κάνω ένα τεστ, να δω μην είμαι εκεί. Ο Angel μας έγραφε, τι λέει. Α, ο Angel, δικός μας. Γιατί έτσι, τι να κάνουμε. Οι καλές εκπομπές αργούν να γίνουν. Γι' αυτό θα αργήσει και η επόμενη εκπομπή, γιατί είναι πολύ καλή. Πες του, μην το καλά, να λέω, Ναταλία. Την Κυριακή στο Loft να με παίζουν πίσω το Τους, να το πούμε αυτό. Είναι με το Πρίτανη, το Σνομπάιτ. Πολύ ωραία έτσι. Μπουρνάζει, είναι. Έτσι. Έτσι όπως το μπουρνάζει, ήταν ένα σοκ τώρα την Κυριακή που παίξαμε αρχικά. Γιατί είναι δύσκολος ο κόσμος αυτός εκεί. Του μπουρνάζει όταν συνειδητοποιεί. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι δική μας φίλη από κάτω, γίνανε ένα, προσαρμοστήκανε. Εμείς κάναμε αυτό που κάνουμε δηλαδή παντού. Ωραία. Live σκέψου 2,5 ώρες. Πολύ λίγο δηλαδή. Πιστεύω, πάθανε κεφαλικό από κάτω. Δηλαδή έλεγε ο άλλος αγαπητή μα και αυτά που έλεγε. Ναι, αυτό είναι χόνι. Αλλά από ό,τι είδα του άρεσε. Του άρεσε. Δηλαδή και ξαναπέζουμε αυτή την Κυριακή. Βέβαια δεν είχαν και επιλογή, μας έχουν προπληρώσει. Οπότε εντάξει. Δεν είχαν μεγάλη. Εγώ ήξερα ότι θα παίξετε. Έχετε γενικά. Κάθε Κυριακή. Έχετε πει για πολλές Κυριακές ποτέ. Για πάρα πολλές. Πάρα πολλές μέχρι να σταματήσει. Ακριβώς. Μέχρι να πενταρίσετε. Μη, λιμή, 2012, καταστροφές. Πάρα πολύ. Αυτό που λες τώρα εκεί. Βάλε κανένα τραγούδι να πούμε μετά την ιστορία. Να μην κοιμηθεί ο κόσμος. Ωραία, λοιπόν, ας πάμε στο χιτάκι, όπως λέει και ο Φερεντίνος. Χιτάκι, λέμε τώρα. Αυτό το κομμάτι είναι καταραμένο γιατί δεν ακούει ο Θέμης. Δεν είναι και γαμό εκεί πέρα που βλέπεις. Ναι. Το είχαμε γράψει το 4. Ναι. Λες 4 αυτό το κομμάτι συγκεκριμένο, δηλαδή και πριν το Experience. Ο Θέμης έχει παρεξηγηθεί κιόλας που έβγαλες solo δίσκο. Δηλαδή φαίνεται έχει γράψει μόνο πόσα 5 κομμάτια έχει γράψει. Μόνο, είναι παρεξηγημένος. Δηλαδή είναι παρεξηγημένος. Ξέρεις, κάτω από 6 είναι παρεξήγηση. Φαίνεται έχει παρεξήγηση στα 5 κομμάτια πάνω. Δηλαδή είπε να μην. Το εξώφυλλο εκείνος το είχε κάνει επίσης. Ναι, το φαντάζομαι, έχει φτιάξει. Οτιδήποτε τα site αυτό θα έχει κάνει όλα, αλλά είναι παρεξηγημένος. Έχει παρεξηγηθεί, μου το έλεγε την προηγούμενη φορά. Ακόμα δεν το έχει φύγει και έλεγε πάλι καλά που δεν ήσουν εδώ γιατί δεν θα νιώθω άνετα. Εντάξει, θα είναι θέμη ενεκτικά. Οπότε αυτό είναι αφιερωμένο σε εκείνον. Σε αφιερωμένο, ναι, στο Θέμη. Για πάμε λοιπόν. Είμαι και γαμό.
Παίρνω το μικρόφωνο και φεύγω και το κλέβω. Γιατί είναι ακριβό, το βάζω στο μπουφάν μου και τα αλλάζω με ένα άλλο που είναι πιο παλιό. Ραπάρω και οι γκόμενες τα κρίσουν, γιατί βλέπουν τον ομορφωνιό. Στο στέρνο μας κουπάνε και ανάβουν. Τι να κάνω, αφού είσαι και γαμό. Οι εχθροί μου με συλλέγουνε και με κουτσομπολεύουνε. Με μένα λότα έχουνε, μα αν με δούνε τρέχουνε. Δίνω τόπος στην οργή και τους αγνώ. Είμαι εξαλάρτ, γιατί είσαι και γαμό. Στον δρόμο πια κοιτάξω, χωρίς καν να το ψάξω. Θα ρίξω ένα σάλτο και πάνω τη ταράξω. Με ένα φίλι στο στόμα, μα όχι πεταχτώ. Στα χέρια μου λιποθυμά. Στο τρένιο εγώ δεν μπαίνω, γιατί όλο μπαίνω βγαίνω. Για να σωθώ απ' τα θηλυκά συστάσεις κατεβαίνω. Αμάξι που είναι τούμπο, χρησιμοποιώ. Με την κάτω σαμπούφερ. Τα κόκκινα περνάω, ποτέ δεν σταματάω. Με την αστυνομία όμως καλά τα πάω. Γιατί όταν κατέβω και τους φωνάξω γιο, μου λένε give me five. Είσαι γαμό. Πέστε μου τι είμαι. Είσαι γαμό. Πέστε μου τι είμαι. Είσαι γαμό. Πέστε μου τι είμαι. Είσαι γαμό. Τι να κάνω, αφού είμαι και γαμό. Πέστε μου τι είμαι. Είσαι και γαμό. Πέστε μου τι είμαι. Είσαι και γαμό. Πέστε μου τι είμαι. Είσαι γαμό. Τι να κάνω, αφού είμαι και γαμό. Στα μαγαζιά με βάζουνε, οι μπράβοι με πειράζουνε. Μου λένε με παράπονο πως θέλουν να μου μοιάσουνε. Γελάω με ηρωνία, στα μάτια τους κοιτώ κι αυτοί με προσκυνάνε. Είσαι και γαμό. Τα σπάει η παρέα, γιατί περνάμε ωραία. Και γύρω οι παπαράτσι, στα αυτιά έχουν κεραία. Το μεσημέρι, πρώτο θέμα εγώ. Η HB με τρέμει. Γνωρίζω όλο το σύμπαν, τον πρόεδρο το Ρίγκαν. Που όταν τους βλέπαμε μαζί το Champions League. Πάω για καφέ με τον πρωθυπουργό, μου κάνει τα χατήρια. Έχω 7 πτυχία στην τουαλέτα ηχεία. 3 μεταπτυχία κάπου πήρα στην Αγγλία. Και ένα στερεοφωνικό που πήρα στο Χονγκό. Τα έχω κρέμασει πάνω του. Πέστε μου τι είμαι. Πέστε μου τι είμαι. Πέστε μου τι είμαι. Είσαι και γαμό. Τι να κάνω, αφού είμαι και γαμό. Πέστε μου τι είμαι. Είσαι και γαμό. Πέστε μου τι είμαι. Είσαι και γαμό. Πέστε μου τι είμαι. Είσαι και γαμό. Τι να κάνω, αφού είμαι και γαμό. Έχω και ένα σπίτι και ένα δύο δίτη. Που πιάνει στην πισίνα μου τσιγκούρες με το δίκτυ. Κι εγώ με ψάρω του φεκό τσιμπάω ένα σαργό. Το πετυχαίνω πάντα. Είσαι και γαμό. Μέσα στην πισίνα 30 φορές το μήνα. Βουτάω με τη Μίνα και με την Κατερίνα. Μαζί με αγκαλιάζουνε, μου λένε σ' αγαπώ. Είναι οι γυναίκες μου. Με ζηλεύουν όλοι, στον κήπο έχω τρόλι. Και μέσα στο ψυγείο σου ένα γήπεδο βόλεϊ. Τα καλοκαίρια παίζω μέσα σε αυτό. Με μπάλα τα πεπόνια. Γιατί είμαι και γαμό. Ατς, τι να λέμε τώρα. Τώρα και μπαίνουμε δε μαλακέτος στις μέρες από τον ντους. Είναι κομμάτι αυτό, δεν βρίζω. Ναι, το καταλαβαίνω. Τώρα στο κομμάτι, εντάξει, είναι... καταλαβαίνεις. Εντάξει, ναι, βρίσκομαι, είναι απλά, εντάξει. Πάμε με τον ντους, αν πάτε στο ντους είναι σε 4 κομμάτια σε αυτό το δίσκο, γιατί τι γινότανε. Αυτό το CD ήταν να μην βγει ποτέ. Α, ωραία. Απλά πάω στη Legend, είμαστε με τρίτη χούλιγαν στη Legend και λέω, έχω 15 κομμάτια για πέταμα. Έτσι ακριβώς σου είπα. Μου λέει, θέλω να τα ακούσω, μην τα πετάς, μου λέει τότε. Ήταν άλλες εποχές, ήταν πριν η Legend τώρα έχει πέσει σε κατάσταση λιθάργου. Και ακούει τα 15 κομμάτια. Ω, μου λέει, βγάλ το. Θυμάμαι, ξύπνησε και το τηλεφώνημα. Και έτσι βάλαμε, είναι μέσα και τα περισσότερα τα είχαμε κάνει κλιπ με τον ντους. Μην απομακρύνεις πολύ από το μικρόφωνο. Α, είσαι και τραγουδιστής. Είναι ωραίο, είναι έτσι, άστο έτσι. Άστο, α, ναι. Εντάξει, έτσι. Να ακούνε ένα έτσι που λες να πούμε. Είναι πιο ερωτικό. Καταλαβαίνουμε, ναι. Και μαζέψαμε 15 κομματάκια δηλαδή που ήταν. Εντάξει, το ένα ήταν και. Από το 5 έως το 11. Αλήθεια. Πώς το... κατάφερες και συνεργάστηκες με τους Hooligans. Ακόμα το. Δεν ξέρω, εντάξει, ήταν μια δύσκολη συνεργασία. Αυτό ήταν. Ειδικά με το τραγουδιστή τους. Είναι εντάξει. Καλό παιδί, καλό παιδί, εντάξει. Τέλος πάντων, ναι. Λίγο καθυστερημένος, αλλά καλό παιδί. Ο καθυστερημένος είναι μια παρεξήγηση. Μεγάλη είναι ο γεννηθής προώρα και είναι λάθος. Α, εντάξει τότε, εντάξει. Αυτό δηλαδή δεν έχει σχέση. Και κάτσε, πώς γίνεται να είναι rejected από τη Legend και να μπαίνει τώρα στο CD σου. Είναι rejected από εμάς. Από εσάς είναι rejected. Γιατί δεν χωράγε. Λέμε να βάζουμε 15. Ναι. Για ψυχολογικούς λόγους. Γιατί? Δεν ξέρω. Ήταν 15 δεν υπάρχει καμιά αιτία σε οτιδήποτε. Ήταν 15 γιατί πιστεύω ότι μετά όσο ανεβαίνει ο αριθμός δεν τα ακούει κανένας. Οπότε λες εντάξει, θα φτάσει μέχρι το 8. Ο άλλος. τώρα που το πληρώνουν τα CD τα ακούνε από ό,τι έχω παρατηρήσει. Ναι, εννοείται. Αυτό, ήταν, πολύ το πληρώσανε. Πάρα πολύ. Πολλές πωλήσεις. Πολλά λεφτά. Δεν έβρισκε πάρκινγκ. Παραδέξτε το. Το πάρκαρα στον Γκάζι, αλήθεια είναι, εκεί στου Γκέι 100. Α, ωραία. Γιατί, εντάξει, ήταν ωραία εκεί. Έχει ωραίο κόσμο, γι' αυτό το πάρκαρα εκεί. Και ωραία μαγαζιά, πολύ ωραία. Μπαρ. Και ωραίο άντρε να γυρνάνε εκεί. Τώρα ετοιμάζουμε με το Μυθιδάτη, το λέγαμε. Θα κάνουμε ένα κομμάτι, λέγεται Gay Rap. Α, ωραία. Θα είμαστε πλέον, θα παίξουμε το ρόλο αυτό. Θα ακούει και η Μαρία πίσω.
Τι έχει ακούσει όμως η Μαρία. Α, συμφωνεί. Εντάξει, ναι, αυτό να μου πεις. Δυστυχώς η Μαρία έχει ακούσει πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Να, με συμπονεί. Στις πλάτες όλα πάνω, ε. Ναι, ναι, δυστυχώς. Έχει και ωραία μπλούζα, μα δεν Flogging Molly. Πήγαμε το καλοκαίρι, πολύ ωραία. Ναι, νομίζω. Εσύ Μαρία τους είδες, έτσι. Flogging Molly. Flogging Molly. Rockwave δεν ήταν. Ναι, ναι. Ναι, Rockwave. Τότε πήγες με Kaios και Prodigy. Η Kaios, ας πούμε, ήθελα να κάνω με το άσμα του Kaios. Ήταν τραγικό πράγμα. Ήταν instrumental. Δηλαδή, παίζανε, ήταν ένα τύπο με γυαλιά που είχαν. Δεν ακουγόταν καθόλου. Έλεγε τρεις ατάκες κάθε έξι κομμάτια. Και να φανταστείτε ότι στεναχωρήθηκα από τότε του είδα. Όχι, να μην στεναχωρήσετε. Και η πρώτη ήταν πρώτη, εντάξει. Αλλά η πρώτη μόλι ήταν. Είναι ωραίο, ωραίο πράγμα. Ωραίο. Περίεργο. Η αλήθεια, όλοι αυτό μου λέγανε, ότι έμειναν οι Flogging Molly. Εμένα εγώ με μπορντέλο εδώ πέρα που αρέσουν. Από ό,τι άκουσα δεν πήγανε και. Δεν μου αρέσουν καθόλου, εντάξει. Αλλά είναι υποκειμενικές απόψεις. Τι γίνεται εντάξει. Εδώ, α, και αποκάλυμνο. Αποκάλυμνο. Wow, ναι. Τι λέει αυτός. Το σπίτι δική μου, ακούνε όλοι. Λένε ότι είσαι πολύ μεγάλη μορφή. Όμορφος δηλαδή. Αυτό ακριβώς. Αφού φαινόμαστε εδώ. Δεν κρύβουμε τίποτα. Φαίνεται κιόλα. Ακριβώς. Η φωνή προδίδει την εμφάνιση. Έχει κάμερες εδώ από κάπου να μας την πέσουν. Ναι, ισχύει. Κάτι θα κάνουμε και εδώ κάποια στιγμή. Όπως είχε κάνει και δεν ξέρω αν δέσποτος κάπου και το είχε κάνει. Υπάρχει σε ένα σταθμό. Υπάρχει. Ας μην πούμε ποιος είναι γιατί δεν έχει νόημα. Δηλαδή θα σας φάνε τους χορηγούς και έτσι. Βέβαια. Έχουμε και πολλούς χορηγούς. Τα λεφτά φαίνονται εδώ. Βλέπω πραγματικά εδώ μεγάλες εγκαταστάσεις. Βλέπω τον Χολίδου που μου είπε πριν ότι παίρνει 6.000 το μήνα πολύ καλό μισθό. Γιατί λες ψέματα την εκπομπή θέλει να πει. Νομίζω ότι την ψήφιση είναι το χόμπι του. Ακριβώς. Χόμπι. Χόμπι και ωραίο είναι αυτό το χόμπι. Φυσικά. Αλλά σε πληρώνει το χόμπι, οπότε δεν μπορεί να το κάνει επάγγελμα, εγώ λέω. Εντάξει, με ρεμέτια τώρα. Μαρία, τι μας είχες για το Sex Experience μέσα, μέχρι να πούμε κιόλας ότι άθελά σου είχες ακουστεί παλιότερα στην εκπομπή μας από Πένι Σκάρου. Ναι, η Πένι Σκάρου, ναι. Είχε κάνει μια συνεργασία μαζί τη στο καινούριο CD, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, γιατί είναι στον Παπουτσά. Άμα παρατηρήσατε τα 9 κομμάτια από τα 15 εκεί μέσα, είναι του Παπουτσά, του Νίκου Παπουτσά. Α, ωραία. Ηχογραφή εκεί παίρνει. Α, ηχογραφή. Σε πέτυχε και βρήκε ευκαιρία. Μου λέει ο Νίκος να κάνουμε κάτι, γνωριστήκαμε, το γνωριστήκαμε, το κάναμε. Εντάξει. Το κάναμε ενώ το τραγούδι, Μαρία. Αυτό δηλαδή, αμέσως. Αμέσως. Α, εντάξει. Ξέρει, σε πιστεύει. Ξέρει kickbox, να το ξέρετε αυτό, ξέρει kickbox. Kickbox, εντάξει, ωραία. Αυτό είναι το χόμπι τη. Δηλαδή παίζει, γυρνάει, τη δέρνουν και έρχεται σε μένα και με δέρνει. Αυτό είναι πραγματικά, έχουμε κάνει αυτό, deal. Γι' αυτό σιγά σιγά έτσι αφήνει για να αντέχει. Όταν λες αφήνει, μύρισε κάτι. Έχεις... σε καλλιτεχνικό όγκο. Α, καλλιτεχνικό είδες, όγκο. Πώς τα λέω. Μάρια, έτοιμο είναι. Παλεύει και ο Μάρια με τα CD. Έχετε ξεχάσει πώς λειτουργούν. Ένα παιδάκι πέρσι, α πούμε, στα μαθήματα μου κάνει. Λέω, το πήρε σου τι μου λέει, πού το βάλω. Δεν είχε CD player στο σπίτι. Δεν υπήρχε CD player πια. Έχουν αυτό το ηχιάκι με το iPod, τους λέγεται. Α, ναι, και το κολλάνε πάνω. Player για το σχολείο. Δεν έχουν καν, κανένα παιδάκι να έχουν συναντήσει τελευταία, να έχει στερεοφωνικό. Το στερεοφωνικό το παλιό, αν θυμάστε, με τα ηχεία. Γιατί όχι τις φέτες, το παλιό, το κινητό, το ιαπωνικό. Το φορητό το ραδιόκαρ, ούτε αυτό υπάρχει. Ούτε αυτό πλέον. Αυτό είναι εντάξει. Βρήκανα στο σπίτι μου και συγκινήθηκα πια. Ήταν όπως το Walkman. Οπότε καταλαβαίνω ότι οι δισκογραφικές κλείνουν μια μετά την άλλη. Έτσι, γιατί μόνο η Legend κρατιέται από εσά. Δισκογραφικές, ναι, από εμάς. Ναι, βέβαια. Εντάξει, από εμάς. Να το ακούσει αυτό το βίντεο. Να τα κομμάτια που τα για πέταμα, ακριβώς. Αυτό δηλαδή. Η Legend έχει το κακό για εκείνη, το καλό για τους μουσικούς, ότι ασχολείται. Είναι ακόμη ρομαντική. Θα βγάλει τους καλλιτέχνες και παλιούς και καινούριους να ψάξει, αλλά το θέμα είναι ότι δεν πουλάει πια η φάση καθόλου. Δηλαδή, η γνώμη μου είναι όσοι καλλιτέχνες έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει μέχρι στιγμής, να βγάζουν CD, να μπορούν να τα κινούν με τον κόσμο τους. Δηλαδή, αν θέλει ο κόσμος 500 άτομα, 1000, να παίρνουν το δίσκο. Να κόβουν 500 κομμάτια από τις εταιρείες και να πηγαίνει γάμο η κατάσταση. Αυτό. Τώρα, τα νέα ονόματα που βγαίνουν, οι νέοι καλλιτέχνες, μπορούν να πάνε μέσω ίντερνετ πρώτα να μαθευτούν. Ναι, σωστά. Το ίντερνετ πραγματικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να. Ένα παράδειγμα είναι ο Τους που λέμε, που είχε 20 εκατομμύρια views στο Ιντερνετ. Αυτόν τον βρήκε η εταιρεία αφού τον μάθανε. Α, σοβαρά. Κυλοκομώντας με τα χιτάκια ναι, που κάνανε σιγά-σιγά και πάλι. Ακυκλοφόρητα δηλαδή, ήταν. Πολλά συγκροτήματα έχουν βγει πρώτα από το. Οι ανώριμοι για παράδειγμα. Πρώτα από το Ιντερνετ, μετά Warner. Καλά. Αυτή είναι η υγεία. Και δηλαδή πρώτα να το τρέχεις. Και εμείς το ίδιο. Δηλαδή, πρώτα Ιντερνετ. Έχετε πολλά τσάμπα. Και τώρα το επόμενο τσάμπα θα έχουμε. Έχουμε 3 τσάμπα, 2 κανονικά. Δύο κανονικά, ναι. Και δεν έχει και νόημα. Δηλαδή σκέψω τα κανονικά, αν δεν κάναμε τα κλιπ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακούνε από ό,τι έχω δει ο Έλληνας. Βλέπει μουσική, δεν ακούει μουσική. Ναι, αυτό έχει δίκιο. Κάνουν. Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε, γιατί έχουμε 10 κλιπ με τρέντι. Οπότε παίζουμε στα live. Μα γι' αυτό πουλάτε, επειδή είστε ωραίοι, πουλάτε μούρι, ακριβώς. Απλά στα live έχουμε 12, βάλει και τα αρβίλα τα δύο. Έχουμε 12 κομμάτια τα οποία τα ξέρει ο κόσμος. Γιατί είναι εικόνα. Εγώ δεν πιστεύω αν δεν είχαμε εικόνα, ας πούμε, ότι θα τα άκουγε ο κόσμος έτσι απλά. Το ίδιο τραβάνε πάρα πολύ. Όσο λιγότερα κλιπ, τόσο λιγότερα κομμάτια.
Σωστό. Έτσι απλά είναι η υπόθεση. Βάλτε ένα. Λοιπόν, πάμε έτσι σιγά σιγά στη μικρή Λουλού. Αυτό είσαι καθυστερημένο. Τι νομίζω. Είμαστε καθυστερημένοι εκπομπή. Το δείξαμε άλλωστε σήμερα. Αυτό είναι. Έτσι αλλιώ. Εσύ είσαι τώρα, ε. Αυτό ο μυθιδάτης. Αυτό ο μυθιδάτης. Είχαμε πρόβλημα, είναι μη λιβανή κατάσταση. Όχι, είχαμε ένα θέμα εκεί.
λοιπόν, ανήκει στην Miss Biz. Καλά, η Miss Biz. Κλείστε να πω στην Miss Biz. Η Miss Biz είναι περισσότερο παρέα είμαστε. Πλέον, ας πούμε, είναι τα ημισκούμπρια, εγώ, Βανίλα, τελεία. Αυτή δεν άλλη. Σα την Miss Biz. Κλειστή έτσι. Έχουν περάσει πάρα πολύ κατά καιρού και φύγανε. Τι είναι ουσιαστικά αυτό, ομάδα παραγωγή, τι είστε ακριβώ. Κοίτα, αυτό είναι ομάδα, ήταν ομάδα παραγωγή και είναι στην ουσία στο μυαλό μα, να πούμε. Α, εντάξει, γιατί εγώ νόμιζα να και ότι είναι δισκογραφική. Το είχα στο μυαλό μου. Κοίτα, στην ουσία τα δύο CD έχουν βγει από η Miss Biz. Δηλαδή, όταν πήγαινα στην εταιρεία, δεν πήγαινα μόνο με καλησπέρα στα δύο πρώτα, με πήγαιναν τα παιδιά. Α, μάλιστα. Δηλαδή, ήταν κανονική εταιρεία. Κανονικά παραγωγή, δηλαδή. Απλά όταν όλα... τελειώσαν οι παραγωγέ. Ναι. Πλέον δεν πληρώνει η εταιρεία δίσκο για κανένα λόγο, αποκλείεται. Το πα έτοιμο και το βγάζει. Ναι, σωστά. Δεν ασχολείται η εταιρεία. Και μετά, αυτό που κερδίζει μια καλλιτέχνη που έχει εταιρεία είναι ότι θα σου κάνει το πρόμο όποια όπω. Θα στείλει σε κάποια τηλεοπτικά πιο εύκολα. Ναι, σωστά. Κάποιε συνεντεύξει που βλέπει εδώ με έχει στείλει legend, έτσι. Σε ραδιόφωνο, α πούμε, που θα μα πάει σε 2-3 σταθμού. Και εδώ η legend, σε η legend με έχει φέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και έτσι. Αυτό δηλαδή είναι στα διαδικτυακά, όχι, δεν το έχουν. Δηλαδή, απλά οι εταιρείε δεν τα έχουν τα διαδικτυακά. Δεν έχετε φτάσει ακόμη εκεί και είναι απορία άξιο. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιε διαδικτυακέ εκπομπέ που έχουν περισσότερο κοινό. Ναι, από εκπομπές οι οποίες είναι στο ραδιόφωνο που δεν ξέρω ανθρώπους προσωπικά που να ακούνε. Να, η Μαρία ακούει Rock FM. Σοβαρά. Εσείς ακούτε, παιδιά, ακούτε ραδιόφωνο. Όχι, εγώ μόνο τις εκπομπές μου ακούω. Αυτό μετά τις ηχογραφώ, ξέρεις γιατί τις ακούω. Δεν μπορώ, γιατί επίσης... δεν μπορώ άλλο να ακούσω. Έχω ένα πρόβλημα. Δεν μπορώ να ακούσω ραδιόφωνο εύκολα γιατί μου επιλέγει άλλη μουσική. Δηλαδή είναι... Να, τώρα από αυτό που κάνουμε, πες κάποιος καθυστερημένος που με ακούει, ωραία, μπορεί να τα ακούσει γιατί ακούει τα κομμάτια. Ναι. Και άμα είναι κάποιος καλλιτέχνης που γουστάρω πανούς, θα κάτσω να ακούσω τη βλακή στο απειρά, ας πούμε. Ωραία. Το να... Είναι ένας DJ ο οποίος βάζει τα κομμάτια που γουστάρει εκείνη τη στιγμή πρέπει να τα ακούσω, με περιορίζει πάρα πολύ. Προφανώς. Είσαι χαλασμένος να ακούς κάτι να σε ανεβάσει. Γι' αυτό και εγώ σταμάτησα να βάζω κομμάτια που έκανα στην αρχή και φέρνω πλέον καλλιτέχνες και λέω: ξέρετε, αυτό θα έχω για να μην ανησυχείτε πλέον ότι τα βάζω εγώ. Όχι, αυτό όχι, είναι δικό μου κόλλημα. Η περισσότερο να είναι το ίδιο κόλλημα που δεν μπορεί να πει DJ. Γιατί βαριέμαι. Και ο Θέμης που είχε την προηγούμενη φορά, άμα τον δει να πει DJ, κοιμάται έτσι. Μπαμ, πάνω σαν αντέξει. Δηλαδή δεν αντέχει. Εμένα μου αρέσει να πει DJ όταν φεύγει ο κόσμο. Α, φυσικά, για να τα ακούσει εσύ. Μόνο με έτσι βάζω λαγίε και τα ακούω. Δηλαδή δεν γίνεται. Άμα είναι δύσκολο πράγμα DJ. Σίγουρα. Πρέπει να αντέχει, μιλάμε πρώτα απ' όλα να αντέχει να βάζει μουσική να περνάνε οι άλλοι καλά και πολλές φορές παίζει μουσική που δεν σ' αρέσει. Μάρι, βλέπω συμφωνείς. Δηλαδή δεν το πιστεύω. Είναι το μαγαζί ροκάδικο να πούμε και θέλει να παίξει βλακίες ροκ, έτσι λέγεται η κατηγορία. Πρέπει να παίζει εκεί, light. Και να τεινάζεσαι να μετά από ένα σημείο. Εντάξει, είναι μεγάλο να παίξει. Περιμένει να φτάσει 3-4 που έχει βγει ο κόσμο να παίξει. Μέλατε. Αλλά μετά έχει ξερώσει και εσύ την ιστάζει. Κατάλαβε. Άσχημη κατάσταση. Ενώ εμεί τραγουδάμε, παιδιά, άνετα φεύγουμε, γεια σα. Κομμάτια, πέντε. Αυτά είναι. Λοιπόν, για πες μας λίγο, οι Miss Biz πώς σε βρήκανε όπως μου είπες και στον δρόμο. Κοίτα, είναι πάλι μια πικρή ιστορία. Ήταν οι πικρές, όλες οι ιστορίες εκεί τα 16, 17, 18 είναι πικρές. Γιατί είναι η πρώτη επαφή με τον πολιτισμό. Εκεί μετά την κατάσταση της εφηβείας που περνάς. Α, ναι. Είχα κάνει μια κασέτα, ναι. Καυροδεινόσαυρη πάλι. Ωραία. Και ήταν το κυκλοφοριακό, δεν το ξεχάσω. Και ηχογραφούσαμε σε ένα τύπο. Καλά να είναι το παιδί να μου τώρα διοργανώνει γάμους, προχώρησε. Την καλλιτεχνική. Μέχρι κάποια στιγμή πήγα φράγκα εκεί. Και πανηγύρια νομίζω. Γυρνά για τα πανηγύρια, είδε. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Μα πάτησε και αυτό δηλαδή. Τον ακολούθησα τελικά στην καριέρα του. Αυτό το παιδί του πληρώναμε 2.000 δραχμές την ηχογράφηση στο κομμάτι σε στερεοφωνικό. Είχε δύο στερεοφωνικά και ένα pick-up. Και βάζαμε την κασέτα. Έπαιζε ο δίσκος που έπαιζε το beat. Ραπάραμε πάνω στην κασέτα τη μία και μετά βάζαμε δεύτερη κασέτα και περνάγαμε τα δεύτερα φωνητικά σε απόσταση από το μικρόφωνο. Που λες τώρα. Δηλαδή κάναμε. Α, γι' αυτό σου χειμήνει. Λέγαμε το μυαλό μου το χαλού, το μυαλό μου μακριά. Κατάλαβες. Αυτό για να ακούγεται δεύτερο φωνητικό. Έκανα μια κασέτα μου κόστησε 8.000 δραχμές. Ψέματα. Τι λέω. 8 κομμάτια είχε. 16.000 απλά 8 με έναν άλλον που φάλτσαρε στην ομιλία κιόλας. Όχι να πάρει. Και ήταν είναι δύσκολο φάλτσαρε πάροντα. Δηλαδή να είσαι. Να την μιλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το κατάφερνε. Ντράμερ έγινε αυτό. Δεν τα κατάφερα να συνεχίσει το ράπ και αυτό. Δυστυχώς δεν μου φτουράνε πολύ. Ναι, φεύγουν στην πορεία, αλλάζουν καριέρες. Και πάμε την κασέτα, τη δίνω, την πουλάω στους μαθητές μου. Μπορεί να μην είμαι Εβραίος, αλλά εντάξει, έχω τις τάσεις τότε, τις είχα, για να βγάλω τα λεφτά. Τελικά έβγαλα παραπάνω, γιατί πουλούσα καμιά εκατοστή κασέτες και πήγαινα μόνο στο σχολείο, πήγαινα με χιλιάρικα κυκλοφορούσα. Χιλιάρικα, λέγανε ποιος είναι αυτός, να με πήγαινα έτσι πουλούσα κασέτες, τώρα με κοροϊδέψουν, σπέρνα να τις ακούσεις, πέρα εγώ δεν πέρα τα λεφτά τους πάντως. Τέλος πάντων, κάνουμε ό,τι κάνουμε. Φτάνει και μία μέσω του θείου μου στην αδερφή του Μετζέλου που ήταν στην Πάναφων τότε. Α, ναι. Και με παίρνει συνεργάτικα. Ναι, τότε Πάναφων σκέψη. Και σκάει τηλέφωνο το 96, 97 ψέματα να ακούω, κύριε του σπιτιού. Το κλείνω, ήταν 2 ώρα το μεσημέρι. Το ένα εδώ είσαι και εδώ πέρα και θα έλεγα. Και έβλεπα ένα κανάλι εκεί, 2 ώρα το μεσημέρι τώρα. Υπήρχε τώρα, ετοιμάζομαι εγώ, μιλάμε. Έμενα σε ένα σπίτι τότε που επειδή ήταν περίεργο, το δωμάτιο μου δεν είχε πόρτα. Οπότε έπαιρνε από το παράθυρο. Οπότε δεν είχα προσωπικές στιγμές, αν με καταλάβετε. Ναι, ναι, καταλάβω. Και ήμουν τότε στο δωματιάκι αυτό, ετοιμάζομαι, μιλάω. Απίστευτο, βλέπω να με κανάλι που παίζει ναι. Κάποια περίεργα πράγματα. Χτυπάει τηλέφωνο.
Η μάνα μου έλειπε τώρα, ήταν όλα ιδηλιακά. Παίρνει τηλέφωνο. Ναι, γεια σας, λέει, το Βασίλη Παρασκευά μου δίνεται. Λέω, ποιος σας ζητεί, ο Δημήτρης ο Μετζέλος μου λέει. Και ρε, εσύ ποιος μου κάνει πλάκα. Λέω, δεν μας σχέζει, ρε φίλε του. Ναι, φυσιολογική αντίδραση. Και όμως άξιο Ρουβάζλος να κάνουμε συνεργασία, να πούμε. Μπορεί να με αφήσει τώρα να πάρει πιο μετά. Να μην είσαι τσιμιλή, α πούμε. Να κάνω και εγώ το ίδιο. Τέλος πάντων, μου λέει είμαι. Ακούω λίγο καλύτερη φωνή και μένω, γιατί δεν είχα μια σχέση. Κάνει τα μήμος. Και φύγαμε τώρα, σκέψε 16 χρονών, πήγαμε να βγούμε στη Κυφσιά. Τότε ήταν άλλες φάσεις να είμαι σκουμπρέ. Ήταν βαριά κατάσταση. Δεν μπορούσαν να προχωρήσουν να είμαι σκουμπρέ στον δρόμο. Ήταν χρυσούς δίσκοι τότε. Ήτανε α, ο δίσκο που διαφημίζατε μόλις που είχε βγει. Εποχές τίγκα τώρα. Δισκοτέκ, ζεσουί μποσού, όλα αυτά. Και βγαίνουμε και σκέψε τώρα δηλαδή, πώς ήταν για μένα 16 χρονών να βγαίνω με τζέλο τότε. Και στο απόγειό τη κιόλα. Δηλαδή ήταν πολύ δυνατό. Και του λέω θα πέρασω πρώτα Πανελλήνες, μετά θα βγάλω δίσκο. Πάει 99, πάμε για οντισιόν κανονική δηλαδή στο στούντιο. Ωραία. Γουστάρα, κάναμε το πρώτο CD. Εκεί είμαστε ακόμα μαζί, δηλαδή. Δεθήκαμε από τότε ότι. Έχουμε βγάλει πάρα πολλά πράγματα τα παιδιά. Πάρα πολλά. Αλλά και συγχρόνω και με Τρέντι Χούλιγκα από το 5 είμαστε το ίδιο. Με το Θέμη με κολλητό αντίστοιχα από το 99. Α. Σκέψη. Αργήσατε λίγο είχαμε να πάντα. Ξεκινήσατε. Όχι, απλά ο Θέμης δεν ήθελε να ασχοληθεί. Δηλαδή α, δεν ήταν. Μάλιστα. Με έβλεπε ασχολούμουν και έβλεπε την πίεση. Γιατί μπορεί να είναι χόμπι, απλά για να το κάνει σαν χόμπι πρέπει να έχει επαγγελματικό τρέξιμο. Η αλήθεια έλεγε ότι δεν ήθελε και να κυκλοφορήσετε κιόλα. Δηλαδή, δεν ήθελε καν. Ναι. Δηλαδή είχαμε ένα συγκρότημα μέχρι το 5, είχαμε κάνει ένα live. Α, ωραία. Και λεγόμασταν καρνίβαλοι. Ευτυχώς δεν βγήκε ποτέ προς τα έξω, ήταν. Γιατί πολύ πιασάρικο μου βγήκε. Απλά μετά λέμε ρε γάμο, δεν το βγάζουμε και προς τα έξω. Δηλαδή, δηλαδή είχα βγάλει και δύο CD, λέω εντάξει. Κλάιν να το βγάλουμε, τώρα περνάει η ώρα μας. Και πήγαμε στο διαγωνισμό στο Mad με Τρέντι. Ναι, το, με την ανάσα μου. Βγήκαμε πρώτοι, μας βάνα δευτερούς. Έχει κάνει μαθήματα γαλλικών για αυτό το κομμάτι, πλάκα πλάκα. Όχι, όχι, ήταν, όχι το έχει φυσιολογικό, το έχει από μόνο. Συγχαρητήρια. Ναι, ναι, ναι. Σε μα πελελένε, ο Λιμαρλέν που λέω μέσα και τέτοια. Ναι, ούτε τουαλέτ τώρα. Ούτε τουαλέτ. Ήταν όντω πολύ καλή. Ωραίο, ωραίο το. Η ανάσα και βγήκαμε πρώτοι, αλλά έπαιζε θέμα εκεί πέρα με πορτοκάλαιο, δεν παίζαμε διασκευέ. Είχαμε 200.000 μηνύματα, εμεί 40 ο δεύτερο. Και τον βάζουν τον πρώτο δεύτερο, το γυρίζουν. Ναι, το άκουσα. Δεν έμαθε κανένα. Δεν θυμόταν. Μια χαρά παιδιά να πούμε κι αυτά. Δεν έμαθε ποιο ήταν ο πρώτο. Ήταν δηλαδή κάτι ροκ με στραβωμένο πόδι τότε. Α, ωραία. Που έπιανε, ρε παιδί μου. Μετά αυτό έγινε ελληνόφωνο, σκεφτείτε. Πάντα παίζει πρώτα το αγγλόφωνο, μετά και το ελληνόφωνο τη φάση. Εμέλισσε, δηλαδή. Και όλα αυτά. Δηλαδή ήταν τότε το ροκ που το ακού, background. Το έλαβε cover rock. Wow. Παίζει αλλονόν και background. Δηλαδή, oh yeah. Oh, wow. Τι μου έκανε, εσύ έκανε τέτοια αγγλικά. Και τελικά ήταν ελληνικό. Εσύ όμω πήρατε όλη τη δόξα. Γιατί δεν πάσα καλού σα live και χαρακτηριστικά να παίξει σταυρό του Νότου Πορτογάλου. Και μιλάω στα κομμάτια, μας φωνάζει, με φωνάζει πάνω να κάνω παρουσίαση στο ΜΑΤ. Γιατί είδε να πούμε εκεί πέρα, μου λέει, αλλά όμω κάτι σάρκ. Ό,τι και να γίνει, θα λε κάτι σάρκ. Γιατί. Α, όπω έλεγε πέρσι καλή ώρα σε κάποια λεκούμη. Όμω αυτό ήταν κανονικό. Κάτι σαν να μιλάμε τώρα, έχει χώσει λεφτά στην εκδήλωση, μάθρο μπάντ, θα πούμε τα πάντα. Σοβαρά. Και βγαίνω και μόνο μου σκηνή. Τα παιδιά ήταν κάτω και λέω, μου λέω, παιδιά, οι άλλοι δεν έχουν ανέβει γιατί ήταν στη χέστρα κάτω στο λόγο και μία χέστρα λόγω του νότου κάτι σάρκ. Ναι. Λέω, τον τρίτο λέω τον έπιασε διάρκεια και κάτι σάρκ. Και λέγα τέτοια και με είχαν πάει γρήγορο στην εκδοπή. Και ανεβαίνει και από το Γάλλο μετά από εμά, α πούμε κανονικά να κλείσει με την κιθαρούλα του εκεί. Και λέω, παιδιά, επειδή τώρα είμαστε λίγοι εδώ και το κλίμα είναι αδελφικό, ας κάνουμε όλες τις αδελφές για να αποδεχθούμε τον κύριο Πορτογάλο. Δηλαδή, γιατί βγήκαμε πάρα πολύ εύκολα και κάνω ένα, δύο, τρία wow, έτσι, wow να κάνουμε. Κάνει ο κόσμος wow και βγαίνει ο Πορτογάλο, ο οποίος είχε χιούμορ, χαμογέλασε, με αγκάλιασε. Ο κιθαρίστας τον παρατήσει να με σκοτώσει. Δηλαδή, είχε την κιθάρα μου τη πάει στο κεφάλι, αλλά. Λυπήθηκε και την κιθάρα. Όχι. Ναι, πιστεύω την κιθάρα, γιατί ό,τι και να κάνω κιθαρίστα την αγαπάει. Θα έσπαγε η κιθάρα στο τέλος, δηλαδή, ξέρεις. Και μετά παίζαμε σε όλα τα live γιατί καταλαβαίνει. Είχε νόημα να γίνεται. Δεν παίζαμε κι άλλων κομμάτια. Δηλαδή, διασκευές δεν παίζουμε. Όχι. Γιατί επειδή. Ένα τρε μαύρη λίστα, τι ήταν. Αυτή είναι διασκευή. Αυτή είναι πραγματική διασκευή. Είναι. Αλλά ήταν στα πεταμένα, βέβαια. Για να τι δεν μ' άρεσε η διασκευή. Να παίρνει το κομμάτι όπως είναι ο στίχος. Α, ναι, αυτό δεν. Και το ξανατραγουδά. Δηλαδή, αυτό πράγμα δεν είναι διασκευή. Είναι απλά να εκμεταλλεύει το κομμάτι του προηγούμενου. Ήσασταν πιο ρέτζαγκε μα, να πούμε. Το σκοτώνα το κομμάτι. Το κάνατε δικό σα. Το κάνω μάλλον. Βάζουμε κι άλλου στίχου, δηλαδή το αλλάζει. Και το ακροβατό, όντω, να έχει δίκιο αυτό. Δεν μας αρέσει. Έχει υποφέρει όλους εδώ εμάς. Πίστευε το κάτι σάρκ, παιδιά. Δεν πρέπει να κάνουμε διαφήμιση, να πάτε κανένα χορηγό. Για να μιλήσω κατάλληλα. Δεν βλέπεις εδώ λεφτά. Η Μαρία πήγε πριν στην τουαλέτα, δεν είχε χαρτί, κάτι σάρκ. Αλλά το θέμα ξέρεις. Αυτό με το χαρτί σας έχει. Ό,τι έχει σχέση με δημόσιο, δηλαδή με πανεπιστήμιο, με. Πάντα έχει πρόβλημα με το χαρτί, έχει δίκιο. Λείπει το κολόχαρτο. Και να σα πω γιατί λείπει, γιατί κάποιο παιδιά παίρνει τα κονδύλια, δηλώνει ότι πήραμε κολόχαρτο. Να. Και ακόμη μέσα στην κρίση κάποιος τσιμπάει τα κονδύλια για το κολόχαρτο. Πρέπει αυτό να δείτε το... ποιος κλέβει τα κολόχαρτα. Έλατε. Πάντως, αυτά είναι θέμα ρυθμένα. Όχι καλά, Ζνικόφ και Αλβανί εδώ που πάνε λέει, και βιάζουν γυναίκες. Η αλήθεια, εμείς πολυτεχνείο είχαμε. Λες γι' αυτό να ήμασταν τα πρώτα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Εμείς είχαμε. Είχατε χαρτί. Φυσικά. Εμείς γεωπονικό δεν είχαμε και πέρα του πάγκου από τα εργαστήρια. Α, εντάξει. Με τα σπυράκια πάνω που. Πόνος. Άσχημο χαρτί αυτό. Ακούσα.
Εντάξει, έχει κάνει και στρατό όμως, έτσι. Στο στρατό, εντάξει, δεν είχαμε το χέρι που είναι αυτά τα ψέματα. Δεν είναι τέτοια, με χόρτα, με. Με διάφορα. Πιο αυθεντικά. Ακριβώς. Πιο φυσικά. Εντάξει, είναι οι Τούρκοι και εκεί, είναι αλλιώς. Ναι, σίγουρα. Στο στρατό ανακαλύπτει ότι δεν σέβεται ο διπλανό σου τον επόμενο. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι που ασελγούσαν στους τουαλέτες. Κοίταζε, δηλαδή, όπως λέει και ο τους, κοίταζε το ταβάνι για να δει. Δεν έχουμε κανένα επιθετικό τύπο εκεί. Όχι, είναι η Ιωάννα από την προ-προηγούμενη εκπομπή. Του τρει λαλούν και ένα χορεύει. Ο ένα έφυγε στην πορεία. Μα ακούει εκείνη. Να είσαι καλά, Ιωάννα. Να είσαι καλά, Ιωάννα. Χαιρετισμού στου άλλου τρει. Ακριβώ. Και στον άλλο που χάθηκε. Χάθηκε. Βέβαια, χάθηκε. Πέθανε ή χάθηκε στον δρόμο. Δεν ξέρω, ξεκινήσανε χωρίς αυτόν, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως ήταν τα λεφτά, δεν τα βρήκαν. Μάλλον ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό έχουμε το πρόβλημα όλοι εδώ πέρα. Τα λεφτά είναι ένα θέμα, δηλαδή πάντα σε εκπομπές αυτές και εμείς κάνουμε στο Mind Radio μια εκπομπή, δύο χρόνια. Συνεχίζεται τελικά, γιατί υποθέμησε ότι δεν ξέρω να μας συνεχίσει. Πραγματικά δεν ξέρω να συνεχίσουμε, γιατί κοίτα τι γίνεται, είναι ωραίο έτσι προς τα παρέα. Έχετε κοπέλες εδώ, έχετε παρέα, ωραία. Εμείς. Ο Θέμης ήταν μόνος του πολλές φορές. Ναι, το είχα ακούσει και τις εκπομπές. Και δεν ήταν σε στούντιο, είχαμε φέρει το στούντιο σπίτι, οπότε καθόταν στην ουσία πώς ήταν πριν μόνος του. Αυτή είναι η λογική και του Mind Radio, φαντάζομαι. Μίλαγε μόνος του. Ναι, αλλά δεν σκέφτηκε το Mind Radio ότι όταν μιλάς μόνος σου στο σπίτι σου. Σωστά. Γίνεται παράνοια. Γιατί όταν μιλάς στο τηλέφωνο, μιλάς σε κάποιον. Όταν μιλάς απλά στο ραδιόφωνο. Ναι, σωστά. Απλά μιλάς στον εαυτό σου. Είχατε και μια εκπομπή με τα μισκούμπρια που δυσκολευτήκα να βρείτε κιόλας. Και θυμάμαι στο Mind Radio. Και εντάξει, ξεκινούσε ο Θέμης και ήταν μόνος του. Εσύ θα ερχόσουν στην πορεία να έρθει από το στρατόπεδο. Καλά, έχουμε κάνει φοβερή εκπομπή από το Mind Radio. Εγώ είμαι εξκοπιά. Και μιλάω, έχω βάλει στο κράνο το τέτοιο και έρχονται για έφοδο. Α, ωραία. Και λέω ένα λεπτό, ένα παιδιά, sorry. Λέω, μιλάω τώρα σε εκπομπή και τέτοια, χίλια συγγνώμη. Εντάξει, περνάνε μια χαρά, υπογράφουν, φεύγουν. Πού ήσουν? Σε ένα βουνό που έβρεχε στην Ψήνθο, στη Ρόδο. Βουνό με κατσίκες κανονικά, α. Από τη Βαρεμάρα είχα μια λόγχη, θυμάμαι και σκάβα το βουνό. Είχα φτιάξει κάθισμα στο βουνό μέσα. Τόσο είχα σκάψει. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο στρατό, παιδιά. Λάμε ο στρατό, εντάξει. Να πάτε όλοι, να πάτε. Σιάννη. Μάλιστα. Καλησπέρα, Σιάννη. Καλησπέρα, Γιάννη. Σιάννη, ε. Ναι. Σιγιάννη, δηλαδή. Καλημιώτη. Αυτό το μπορώ να καταλάβω. Εκτό αν είναι το καλλιτεχνικό του, το Σιάννη. Όπω η Σιάννα, ξέρω εγώ. Να τα φοβάστε καλλιτεχνικά. Γιατί τα φοβόμαστε. Ένα χρυσό Σέξπιρ καλή ώρα. Να έχεις, ναι, δει. Εγώ το χρησιμοποιώ και στην πιάτσα, δεν είναι. Ναι, σωστά. Η Μαρία Κλέη λατρεύω Prodigy. Όλοι του λατρεύουμε. Και εγώ είμαι από Prodigy. Αλλά εντάξει, λατρεύουμε και Σέξπιρ. Ε. Ναι, ωραία. Είμαι Prodigy εγώ. Ακριβώ. Είναι το μέλλον. Είχαμε απώλειε γιατί από ό,τι κατάλαβα μα περιμένουν άλλη ώρα. Δεν πειράζει, όχι. Μια χαρά έχουμε. Λοιπόν, πάμε πάλι από Shakespearean σιγά σιγά. Να ακούσουμε ένα κομμάτι γνωστό. Τζαμάικα, το 4 Μάρι. Σε βλέπω, σε έφτιαξε, έλα τώρα, μην το κρύβεις. Αυτό το κομμάτι διευθύνει τη Μαρία που έχει γράφει. Μαρία, είδες. Έχει μπει μέσα στη βροχή, χάλια, και λέει, τσαντισμένη από τη βροχή στην Ερυθρέα, λέει, γιατί δεν πάμε Τζαμάικα να μην αντέχω άλλο, και παίρνει μια σπασμένη κιθάρα, που δεν ξέρω κιθάρα. Και να τη τραγουδάω στα μούτρα, γιατί λοιπόν, πες μου γιατί, και βγήκε αυτό το πράγμα. Το οποίο κανονικά λέει, δεν πάμε Ελευσίνα, δεν πάμε Πέραμα, και είχα σκεφτεί να βγαίνω από τη θάλασσα. Να μπαίνω άντρα, να βγαίνω τραβεστή. Όχι να βγαίνω, ναι. Αλλά δεν θέλει εταιρεία, λέει, το κοιτακόψαμε τα πλάνα. Μα πάλι τι... με λογοκρίνανε. Δηλαδή, γιατί με λογοκρίνουνε, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ ούτε εγώ. Ο Μαυρίλος θα εκδικηθεί, έρχεται. Μαρία, μπράβο σου που είσαι έμπνευση. Πάμε λοιπόν, Τζαμάικα. Ελάτε να ερωτευτούμε, να αγαπηθούμε σε ένα μέρος εξωτικό. Πάμε, Τζαμάικα. Γιατί λοιπόν, πες μου γιατί, δεν πάμε Τζαμάικα. Πες μου γιατί, γιατί λοιπόν, πες μου γιατί, να περάσουμε Τζαμάουα. Πες μου γιατί, γιατί λοιπόν, πες μου γιατί, δεν πάμε Τζαμάικα. Πες μου γιατί, γιατί λοιπόν, πες μου γιατί, να περάσουμε Τζαμάουα. Πες μου γιατί. Πάμε! Μου λες γιατί η σχέση μας δεν πάει καλά. Βαρέθηκες τα ίδια, ξανά και ξανά. Το καφέ βαρέθηκες, το σινέμα. Τις σχέσεις μας στο τέλος, βλέπεις είναι κοντά. Στα ίδια μέρη βγαίνουμε, με τα ίδια άτομα. Να αλλάξεις παραστάσεις, θες πραγματικά. Μου φαίνεται πως βρήκα τη λύση τελικά. Να πάμε σ' άλλα μέρη, να φύγουμε μακριά. Γιατί λοιπόν, πες μου γιατί, δεν πάμε Τζαμάικα. Πες μου γιατί, γιατί λοιπόν, πες μου γιατί, να περάσουμε Τζαμάουα. Πες μου γιατί, γιατί λοιπόν, πες μου γιατί, δεν πάμε Τζαμάικα. Πες μου γιατί, γιατί λοιπόν, πες μου γιατί, να περάσουμε Τζαμάουα. Πες μου γιατί, το μουτράκι σου είναι μίζερο. Πες μου γιατί, γιατί. Πες μου αν σου άρεσε η λύση μου αυτή. Με ένα sleeping bag, ένα Walkman σταθή. Φύγαμε αγάπη μου για την Αμερική. Πάμε στη Τζαμάικα, σε μέρη εξωτικά. Τον έρωτα μας πάλι θα θερμάνουμε ξανά. Κι αν δεν μπορείς να φύγεις, σε δύσκολη εποχή, σε όλα ρίξε μούτσα και ξέχνα τα γιατί. Γιατί λοιπόν, πες μου γιατί, δεν πάμε Τζαμάικα. Πες μου γιατί, γιατί λοιπόν, πες μου γιατί, να περάσουμε Τζαμάουα. Πες μου γιατί, γιατί λοιπόν, πες μου γιατί, δεν πάμε Τζαμάικα. Πες μου γιατί, γιατί λοιπόν,
γιατί να περάσουμε τα μάουα. Πες μου γιατί το βρίσκεις ακατόρθωτο. Δύσκολο πολύ τα πάντα να αφήσεις. Για μια εποχή. Ναι, είπες ναι. Δεν γελάνε τα αυτιά μου. Απ' τη χαρά μου κάνω. Άστα τα μαλλιά μου. Φοράω στο κεφάλι μου. Καπέλο του Ποπάι. Και γίνομαι Τζαμάικα. Bye bye. Αγάπη, είσαι έτοιμη. Πες στο αεροπλάνο. Γίνομαι Τζαμάικα. Το μυαλό μου χάνω. Γιατί λοιπόν, πες μου γιατί. Δεν πάμε Τζαμάικα. Πες μου γιατί. Γιατί λοιπόν, πες μου γιατί. Να περάσουμε τα μαύρα. Πες μου γιατί. Γιατί λοιπόν, πες μου γιατί. Δεν πάμε Τζαμάικα. Πες μου γιατί. Γιατί λοιπόν, πες μου γιατί. Να περάσουμε τα μαύρα. Πες μου γιατί. Γιατί λοιπόν, γιατί λοιπόν. Να πάμε στο Κάλαμο. Πες μου γιατί. Γιατί λοιπόν, γιατί λοιπόν. Να πάμε στο Σκηνιά. Πες μου γιατί. Γιατί λοιπόν, γιατί λοιπόν. Ούτε καν στη Ραφίνα. Πες μου γιατί. Γιατί λοιπόν, γιατί λοιπόν. Συνέχεια στην Αθήνα. Πες μου γιατί. Γιατί. Τζαμάικα. Γιατί. Τζαμάουα. Γιατί. Τζαμάικα. Γιατί. Όχι, εγώ είμαι πάλι. Α, εσύ είσαι πάλι. Πάντα είμαι εγώ, αλλά ο Μεθυράς μπαίνει σε κάποια κομμάτια εκεί μέσα. Η Πούλα, στην Τούρτα. Έχει μπει αρκετά. Ο Μεθυράς, ο οποίος θα πάει στο Dancing with the Stars. Σοβαρά. Ναι, αλλά μια φορμία τότε. Στον πάγο και σπάει στο χέρι του. Όπως του είχα πει. Όπως ο Παντελής, καλή ώρα. Και χάσατε και το live. Όλοι σπάνε τα χέρια του και αρχίζουν και νευριάζουν. Οπότε θα του τα σπάσω εγώ να του ξαναπάνε. Βαζάκι με σάλτσα και εκείνο. Όχι. Απλά καλλιτεχνικό πατινάζ. Είναι πραγματικά στον πάγο, έκανε ένα χορευτικό παραπάνω. Πολύ ωραία. Αυτό. Λοιπόν, για τους ράπερ τεχνικούς τώρα που είναι και. Η ράπερ τεχνική είναι. Το γυρίσαμε χθες με τον Ταφοπλάκιο από τους Ανώριμους. Πολύ ωραία. Ο οποίος είναι μπασίστας, να πούμε κιόλας. Είναι μπασίστας πραγματικά. Είναι και στους Ανώριμους ο άνθρωπος, δεν είναι ράπερ. Απλά εκτελεί χρέη του MC Τάφου. Χαρακτηριστικό να καταλάβει την επιτυχία του MC Τάφου είναι ότι ανεβαίνει για live με τους Ανώριμους Σαλονίκη και φωνάζουν από κάτω MC Τάφος, MC Τάφος. Σοβαρά, Φυσικά υπάρχει στο Γουάλα Γουάλα που ξεκίνησε. Ω, μεγάλο Ταφοπλάκιο από Ανώριμους. Και άρχισαν τα σχόλια σιγά-σιγά όπου ο MC Τάφος. Στο βίντεο ήταν. Στο Γουάλα Γουάλα, ναι. Στο Γουάλα, ναι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω το θέμα, αλλά σε μια ώρα δεν πρόλαβα να το πω. Με τον Γιώργο είμαστε. Εντάξει. Είναι και στις ηχογραφίσεις κιόλας. Δεν συνεργαζόμαστε να κάνουμε κομμάτια, απλά περνάμε πολύ καλά στο τι κάνουμε. Αυτό που λένε το κλασικό, αλλά εμείς περνάμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, μόνο γελάμε και τελειώνει η υπόθεση. Αυτό είναι ο σκοπός το κάνεις. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό. Αφού είσαι τέτοια άτομα και συνεργάζεσαι, για μια στιγμή, ο Γιάννης είμαι, το S από το επώνυμο, λέει, το ξέρεις. Οπότε βλέπω έχει μια φωτογραφία με ακουστικά και καπελάκι. Το S από το. Από το επώνυμο, Γιάννης είναι, λέει. Τον DJS εννοεί. Ξέρω εγώ. Ναι, ούτε κι εγώ. Από το επώνυμο. Ναι. Από το DJS λογικά. Α, επειδή είπα για το Γιάννη. Μάλιστα. Α, ναι. Συγγνώμη, Σιάννη. Ναι. Συγγνώμη, Γιάννη. Δεν είσαι Σιάννη. Είσαι Γιάννη, ναι, σωστά. Νόμιζα από του Γιάννη, αν είναι κανεί. Γιάννη, ο Μήνο, ξέρω. Ναι, ναι. Που λες αυτά ήταν τα πράγματα. Και επίσης κάτι τώρα είπε και για ένα καινούριο βιντεάκι. Το οποίο τώρα βγάλατε. Α, τώρα από τεχνική που λες. Όχι από ράτα, πέρα από αυτούς. Τώρα ετοιμάζουμε εμείς, πρέπει να πούμε για trendy να τα πάνε και εκείνη. Το Digital Single, για να στα πω εγώ official να πούμε. Για να μπράβο, πες γιατί single, λέτε, τότε μας το είχε στείλ παντού και εμείς δεν το βλέπαμε τόσο. Η περίεργη ζωή τώρα θα βγει από τη Legend από στιγμή στιγμή. Warner Egg, δηλαδή είναι εταιρεία, η Legend και η Warner είναι ένα, πρέπει να ξέρετε. Να. Θα βγει από εκεί, από αυτό το κανάλι το διαδικτυακό. Ωραία. Digital. Και θα κάνουμε τώρα ένα live με 4 Νοέμβρη στο Κύταρο. Μαζί με Ανώριμους. Ανώριμους, με Spell σπυρογραμμένο και Nola Straight. Σοβαρά. Μετά θα κάνουμε ένα 17 του μηνός με Music Mass. Τώρα πάμε για Γιάννενα και Θεσσαλονίκη ενδιάμεσα. Μπράβο. Να κλείσουμε δύο ιστορίες. Πολύ ωραία. Στο Block 33 Magic the Spell παλεύουμε. Παλεύουμε. Αυτά είναι πάλες γιατί είναι μεγάλες παραγωγές και ανέβει μπάντα είναι δύσκολο, είναι όπως πάω μόνος μου. Ναι, σίγουρα. Και κατά τα άλλα, εγώ είμαι Κυριακές στο Loft με του. Και επίσης κάθε πρώτες πέμπτες του μήνα. Με το Μετζέλο στο Καλέντε, στο Ιμπανόρμο. Πολύ ωραία. Άρα είναι και πολλά πράγματα που γίνονται και τρέχουμε σαν τους Βέγκους. Και όλα αυτά για να περνάμε καλά. Και για να βγάζουμε πολλά λεφτά. Πες. Πολλά λεφτά, πάρα πολλά. Ειδικά με τρέντι βγάζουμε πάρα πολλά λεφτά. Γιατί πρέπει να σκέφτεσαι λογική 200 ευρώ να βγάλουμε δια 5. Μα 400 είναι δια 5. 1000 δια 5. Όσο, ό,τι και να κάνεις είναι δια 5. Αφήστε τα τώρα. Την άλλη φορά δεν είχε μέσα και ήρθε με το δικό του τζετ. Ναι, αλλά ο Γιώργος είναι πλούσιος. Ο Θέμης, εντάξει, απομυζεί τον Γιώργο. Ναι, μικρό, α πούμε, τον εκμεταλλεύεται σεξουαλικά και του. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Είναι το τρίτο πρόσωπο που είχαμε πει στις σχέσεις σας. Αυτό είναι τρίτο πρόσωπο, τρίτο. Το μακρύτερο. Έτσι. Είναι
Το έχει ακριβώς είχε πει και την άλλη φορά, νομίζω, Θέμης. Ναι, αυτό είναι. Άρα όντως ισχύει. Είμαστε, κοίτα, το θέμα είμαστε κολλητοί, δηλαδή είναι κατάσταση άρρωστη να με. Εδώ με κυνηγάει πάρα πολύ η Μαρία πίσω. Νομίζω ότι έχουμε σχέση κρυφή. Μου λέει, σε παρακαλώ να μου το πεις. Δηλαδή για απειλή πάει στο kickboxing. Ναι, η Μαρία δεν ζηλεύει γυναίκες, ζηλεύει το Θέμη, είναι αυτό το περίεργο πράγμα. Και τη φοβόμαστε με το kickbox πραγματικά. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Μάλιστα, αυτό. Λοιπόν, λίγο για τους στίχους σου. Γιατί ο Θέμης έλεγε ότι κάνεις πολύ θέμα τη ζωή του ή δεν ξέρω εγώ πιάνεις ζωή του. Κοίτα, επειδή έχω γραφεί με σπίτι του Θέμη στην ουσία. Είναι home studio που έχει φτιάξει. Μάλιστα. Και τον βλέπω πολλές φορές κάπως από τα προβλήματά του. Δηλαδή ο Θέμης και το επικό χρώσταγε στο Τέβε, χρώσταγε στην Τουρεσία. Ήταν χρώσταγε και ασχολούνταν μια κοπέλα που τον χώριζε. Α, εντάξει. Οπότε έγραψε το κάνει καλό. Για παράδειγμα. Του λέω κάνει καλό, καταλαβαίνεις. Ωραία. Και είχα μια ερώτηση την προηγούμενη φορά, αλλά δεν ήσουν και εδώ. Το ψωμί κρεμμύδι, πώς το σύνδυασες? Το ψωμί κρεμμύδι ήταν ο ντράμερ μας ο παλιός, ο Τάσος ο Κόλλιας, που είχε γράψει το Μωρί, τη μουσική. Ωραία. Αυτός λοιπόν ο Τάσος Κόλλιας δούλευε εκεί πέρα σερβιτόρος το παιδί. Τώρα είναι στη Σιγκαπούρη, δεν ξέρω που δουλεύει με υπολογιστές σε υπεροκειάνια. Έχει κάνει θεϊκή δουλειά. Μπράβο. Τρελά λεφτά να με θεϊκό από το πουθενά, γι' αυτό και έφυγε από την πάντα. Γιατί απλά μετανάστευσε. Δηλαδή έξι μήνες στο εξωτερικό. Εμείς, κοίτα, εγώ πιστεύω αυτό το πράγμα να πρέπει να την παλέψει στην Ελλάδα όσο μπορείς. Δηλαδή εδώ πέρα γεννηθήκαμε, εδώ πέρα τη ζήσαμε όλη φάση, εδώ πέρα κάναμε τις δουλειές μας, εδώ σπουδάσαμε. Δηλαδή το θέμα να το παλέψουμε λίγο παραπάνω. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Γιατί στο φινάλε ο Πακιστανός άνθρωπος που είχε έρθει εδώ πέρα και ο Αφγανός έτρωγε μπόμπες στο κεφάλι του. Εμείς ακόμη μπόμπες δεν τρώμε. Οπότε έχουμε περιθώρια. Σωστά, ναι. Να μείνουμε άλλο λίγο. Προς το παρόν καρπάζιες τρώμε από τα γκλόπια. Εντάξει. Χρειάζονται. Αυτό δεν είναι τίποτα. Εγώ πιστεύω τώρα γιατί κάνω μαθήματα σε παιδί αστυνομικού. Α, ωραία. Αυτό που του είπα ήταν ότι περιμένω τη στιγμή που θα μπουν αστυνομικοί. Έτσι του λέω και ωραία, βλέπεις. Ναι, όντως. Ενώ στου τρέντι μια χαρά του τα λες. Μόλις μπουν έτσι μέσα από το πρώτο πανεπιστήμιο που κάνει κατάληψη, εκεί θα δείτε ότι πλέον ο κάθε φοιτητής είναι ένα ζωντανό οργανισμό με τα blog του, με τα site του, με 1002. Πώς θα γίνει η ληστιωτή αντίδραση. Εκεί πιστεύω θα αρχίσει το περίεργο του πράγματος. Έχει την πραγματική αντίδραση. Γιατί ακόμη δεν έχει τον μπαμ. Ναι, το σωστά, έχει δίκιο. Και πρέπει να δείτε ότι κατάργηση ασύλου και τόσα ερωτικά τραγούδια είχαμε μόνο στη Χούντα πάλι. Έλατε. Ο Πασχάλης έπαιζε και αγάπη μου λατρεία με μια μπαταρία, μου κόβανε όλα τα κομμάτια. Τώρα τα κόβουν αλλιώς. Δεν τα προβάλλουν. Ναι, τα σωστά. Κομμάτια που λένε κάτι. Τα οποία θα βγουν πάλι μετά. Και είναι δίπλα, παίζουν από κάτω, underground όλα αυτά. Είναι τα ερωτικά, είναι κατάργηση ασύλου. Κατάργηση ελευθεριών είναι ίδιο πράγμα παρατηρήση. Οπότε μένει ένα ντου στα πανεπιστήμια, το τελευταίο που έχει μείνει. Έλατε. Σωστά. Φαίνεται. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Επαναλαμβάνεται συνέχεια, το ξέρετε καλύτερα στην Πάντιο. Βέβαια. Όχι, εγώ εντάξει. Εγώ ξέρω περιφερειακά είμαι εκεί. Εσύ πολυτεχνείο που ήσουν. Έτσι, να τα λέμε για σένα. Ναι, φυσικά, να σας πω ό,τι θέλετε για μένα. Για πες για πολυτεχνείο, ποιο σπουδάσεις να μου τα λες. Εγώ σπούδασα στην τρομερή αυτή σχολή που λέγεται ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Κάθε φορά κουράζομαι που το λέω. 19,24 που έχεις μπει. Όχι, μπήκα από εξωτερικό. Α, το έλεγα τώρα το. Ναι, είδες. Ήθελα να το κρατήσω με το πω, αλλά δεν πειράζει. Τέλειωσα εκεί. Τέλειωσε όμως η μαγιά να τελειώσει αυτό το τμήμα. Δεν είναι και ότι πιο εύκολο. Κοίτα, όταν μπαίνει στον χώρο, χορεύει. Εντάξει. Σίγουρα. Και μετά, αφού τέλειωσα και στρατό, παίρνουσα έξω από το πάντιο, χαλαρό μου φάνηκε. Δεν μπαίνω μέσα, είδε γυναίκες. Ακριβώς, ναι, πώς το κατάλαβα. Από πολυτεχνείο ήρθα. Ορίστε. Τι σε τράβηξε. Εσείς πιστεύω ότι τράβηξε, δεν είναι σίγουρο αυτό. Μάλλον περνούσατε εκεί απ' έξω. Η φιλοσοφική πάντιο είναι η γεωπονική, έχετε δει τι έχει μέσα. Αγελάδες, πρόβατα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν έχουμε πάρα πολλές γυναίκες και γι' αυτό γινόμαστε έτσι περίεργοι. Δηλαδή ο Βελουχιώτης ήταν γεωπόνος. Ο Άρης Βελουχιώτης, ο με τα τσαρούχια και ο αριστερός ήταν γεωπόνος. Επίσης έχουμε και ο Ζουγανέλης αρχιτέκτονας. Τους Παπαροκάδες. Α, ναι, και ο Παπαροκάδες. Γεωπόνοι. Όλοι πειραγμένοι είναι γεωπόνοι, αν το ψάξετε έτσι στην ιστορία. Ο Ιωαννίδης ο προπονητής, αυτός ο Χρυσαυγίτης είναι γεωπόνος. Μήπως ασχοληθώ με τη μουσική αφού το έχω πούμε πολυτεχνείο. Έχουμε όλες τις πολιτικές πεποιθήσεις, πολλή μουσική. Γενικά όλοι, επειδή είναι πολλά τα χρόνια μέσα εκείνης σε εμάς. Ωραία. Να πούμε οι κοπέλες που έρχονται να πει στην εκπομπή. Ναι, πλάκα, κορίτσια. Τι ετοιμάζετε σήμερα? Σήμερα είναι δίσκο βραδιά. Είναι δίσκο βραδιά? Ναι. Επειδή είχαμε το Σέξπι, γι' αυτό εμπνευστήκατε, έτσι. Ναι, εντάξει. Σκαταλαβαίνω. Σκαταλαβαίνεις. Μα συγχωρείτε και πάλι για την καθυστέρηση. Όχι, δεν πειράζει, Μα τι καλές, εντάξει, αρχές είναι. Έτσι κι αλλιώς την κρατάμε την εκπομπή και μετά, οπότε. Πάει με τα μεσονύχτια. Σε ενημέρωση, αλλά την προηγούμενη φορά τι ρόλο το τελειώσαμε. Μία. Μία σοβαρά. Τι ωραία, ρε μου, τέλειο. Ο λαός, αγόρια έχετε. Τι λένε γι' αυτό. Γιατί γελάτε. Αυτό δηλαδή. Το λέω για εσάς, παιδιά, γιατί δύο, εγώ θα φάω ξύλο. Κάτσε μισό λεπτό. Ξέρετε kickboxing, κάτι. Kung fu. Ω, εντάξει. Κάτσε, προσέχουμε, παραπέμπω μέσα. Kung fu λέγανε το συγκρότημα που είχαν εγώ το πλοκάμι για τους. Kung fu, Kafri United λέγονταν. Και γιατί σταματήσατε? Γιατί απλά δεν αρχίσαμε. Αυτό είχαμε. Το συγκρότημα κατέληξε. Είχαμε κάνει την κυταρίτιδα.
Τι κάνει ο Τους με το βλογάμι. Ναι. Κάνει εγώ το θα σχίσω το κεφάλι εγώ το κομμάτι. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι που λέει στην υγεία της αξίρισης και τέτοια. Έλεγε ότι και αν πεις, ότι και αν πω θα με αγαπάς, θα σ' αγαπώ. Και έλεγα θα σου σχίσω το κεφάλι. Έλεγα πολύ ωραίο. Και είχαμε τον Κουριαλάς. Γράφουν ένα κομμάτι μια μέρα άργησα και γράψαν τα κοφάλαλα. Ναι, το θυμάμαι. Που κάναν τους κοφάλαλους και να πάρανε. Και δεν το βγάλαμε αυτό προς τα έξω. Γιατί τώρα να σατηρίζω τους κοφάλαλους είναι λίγο βαρύ. Οπότε έμεινε μεταξύ μας, έχει χαθεί αυτό το κομμάτι. Ναι, από ό,τι άκουσα, κάποιοι είχαν βρει που μιλούσε για αυτό το κομμάτι οι κοφάλαλοι και σου πληρώσαν για να πάρουν το CD. Όχι, είχε δάνει ένα καταπληκτικό live festival Μπίρας Μοσχάτο 2008. Ναι. Που έρχονται δύο κοφάλαλοι και μου λένε σ' ακούω χρόνια. Έτσι εγώ τους πούλησα το CD Dirty Hooligans. Ενώ ακούγανε Sex Pistols. Δηλαδή, ακούγανε hip hop και λένε α, μου θα βγάλει τα κομμάτια. Λέω, οκ, παρορίστε. Αυτά είναι. Εννοείται. Μ' ακούς χρόνια. Έχω πουλήσει και CD σε κοφάλαλους. Μπράβο, συγχαρητήρια. Με ακούνε και κουφαίνονται και από πριν. Τώρα δεν μου διευκρινίσανε, με ακούνε χρόνια και κουφαθήκαν από αυτά. Ήταν από πριν. Μεγάλα προβλήματα αυτά, υπαρξιακά που έχω. Και να του ρωτήσει, δεν ξέρω αν θα ακούγανε για να σε απαντήσουν. Είναι και αυτό. Μπορεί να το πάθανε, δηλαδή κουφάθηκα, ρε φίλε. Τι λέει αυτό, οπ, να το. Βάζανε το κυριολεκτικό. Λες να επανέλθει η ακοή του, άμα ξανακούσουν. Έτσι πιστεύω, έτσι. Έτσι. Γι' αυτό του το έδωσε κατά βάση, για να του γιατρέψει. Εγώ πάντα σκέφτομαι τον κόσμο να γιατρευτούν καλύτερα. Δηλαδή. Βάλε λοιπόν, κανένα το παλιό, βάλε εκεί πέρα αρχαίο κομμάτι. Α, θε αρχαίο. Βάλε και έτσι να κλείσουμε έτσι. Α, να κλείσουμε κάποιο βλακία. Ναι, βάλε, κάτσε να δω, κάτσε να σου πω θα βάλει. Ωραία. Βάλε το 11. Πολύ καλό κομμάτι αυτό. Πάρα πολύ καλό. Το 11. Ωραία. Μια χαρά. Μόνο αυτό θα το αλλάξει γρήγορα. Λοιπόν, αυτό κομμάτι που θα ακούσετε τώρα έχει μαζευτεί αυτό. Σκεφτείτε. 15 άτομα είχαν δώσει πολλά λεφτά η Sony τότε. 15 άτομα έτσι το 99 να ακούσουν τι πληρώσανε. Α, και θα ωραία. Ακούσετε ένα από τα κομμάτια. Άρα πρώτα πληρώσαν και μετά πήγαν. Ναι, δηλαδή μόλις ακούσαν αυτό, εγώ είχα βγει έξω. Τι λέω, ένα παραθυράκι που είχε η Sony εκεί στην Αγία Παρασκευή. Άλλοι γελάγανε, άλλοι κλαίγαν τα λεφτά τους. Άλλοι ήταν ο Πολυχρονίου τότε, Γερμανίτης αυτή. Δηλαδή με σακάκια. Και ακούγανε αυτό που θα βάλει τώρα. Πολύ ωραία. Για πάμε λοιπόν. Το 11, ο εξωγήινος. Πολύ ωραίο κομμάτι. Πάμε λοιπόν. Χωρίς μουσική, εγώ παίζω μουσική εδώ. Αυτό τύπο κάνει. Κοίτα, απ' τον Άρη και... Είχε ένα πάθος με τους εξωγήνους. Προσδιώθηκε ο υπτάμενος δίσκος. Και πάτησε δύο γήινους. Την Τέση και τον Μπάμπι. Την Τέση και τον Μπάμπι. Ναι. Το ζευγάρι αυτό τρόμαξε και ανεκτήρευσε στο ΚΑΤ. Ο εξωγήινος αφημιασμένος περπατώ εξωγήινος έτσι. Όλα αυτά γινόντουσαν και καθώς πέθανε πέθανε. Έτσι κάπως λοιπόν περνάγαμε τις ώρες μας τότε. Πολύ δημιουργία όμως. Όπως έκανα. Ναι, τότε ήταν τα 18 δηλαδή. Εποχές καταστροφικές. Εποχές. Και τώρα καταστροφικές. Και τώρα, δηλαδή, γιατί να μην με τρέντι πέρασα δεύτερη εφηβεία πιστεύω. Δηλαδή πέρασα δεύτερη καθαρά εφηβεία. Ήταν καλά. Κάναμε έτσι. Πολλά με το θέμα, δηλαδή δεν είχε νόημα το πάση σημείο. Δεν είχε. Έχουμε κάνει ένα δίσκο ψηλά σαν 16 ένα ωραίο βιντεάκι. Το οποίο είχε 20.000 views κιόλας και εμείς απλά παίζαμε ένα αεροπλανάκι. Ψάχτα αυτά, ψάχτα να δεις. Έχετε πολύ πράγμα μέσα. Δεν έχουμε να κάνουμε. Κάποιοι ναι. Παιδιά χάνουν τον χρόνο τους. Αυτό δηλαδή, πολύ χρόνο για χάσιμο λένε. Έλατε. Απλά σε να ξέρετε, δουλεύουμε μέχρι τις 10 το βράδυ, ας πούμε, να πούμε αυτό, αλλά αυτό δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, αυτό. Ναι. Είναι μια υπερπαραγωγή δηλαδή, αλλά υπερπαραγωγή από την άποψη του λεφτά, από την άποψη της παραγωγής. Φαντάζομαι. Αυτό δηλαδή, όχι λεφτά δεν, παιδιά, δυστυχώς. Ό,τι θέλετε, ελάτε στα live. Δηλαδή, φαντάζομαι να τα, έλεγες, να τα κάνατε αυτά πριν 10 χρόνια δηλαδή. Θα γινόταν. Πιστεύω, κοίτα, πριν 10 χρόνια μπορούσαμε να τα κάνουμε εμείς. Είναι τα κάνεις στην ηλικία, όταν έχεις καταλάβει λίγο. Οι σάτρε είναι παρεξηγημένε, δηλαδή. Δεν λέω για την ηλικία σου πριν 10 χρόνια, λέω για τα λεφτά που υπήρχαν πριν 10 χρόνια. Α, τα λεφτά. Μουσική, ναι. Πάλι δεν θα τα δίνει σε εμά. Δεν είναι σιγουριά γι' αυτό. Κοίτα, τώρα να κάνει και τα δίνει στο Χατζηγιάννη. Πού να τα δώσει. Ο Χατζηγιάννη παιδιά τα παίρνει μόνο του. Και καλά, καλά μα κάνει όταν βγάζει κομμάτι σε αγαπώ. Σε αγαπούσα. Σε αγάπησα. Σε έχω αγαπήσει. Θα σε αγαπήσω. Θα σε αγαπώ. Θα σε αγαπούσα αν με αγαπούσε αγαπημένη. Τώρα ετοιμάζει και νέο hit. Σ' αγάπησα πολύ. Το πολύ δεν το έχει χρησιμοποιήσει. Αρχίζει σιγά σιγά και βάζει προσετά. Σ' αγάπησα πολύ γιατί. Σ' αγάπησα πολύ ποτέ.
Θα το γράψουμε δηλαδή για χρόνια ακόμα, για δεκαετίες, έτσι όπως πάει. Αυτό έχει πάρα πολλά, δηλαδή. Έχει πάρα πολλά στο νου του. Είναι μεγάλο ταλέντο ο Χατζηγιάννης. Έχει αδικηθεί που τον λένε έτσι όπως τον λένε. Δηλαδή, αυτός και ο Ονειράμα είναι πραγματικά, αν το πάρεις ανάποδα, ό,τι καλύτερο από την αρνητική πλευρά του άξονα έχει βγει ποτέ στην Ελλάδα. Είναι πραγματικά. Τον ευχαριστούμε, πραγματικά δηλαδή. Αυτός και ο Πασχάλης, πιστεύω, ήταν αυτός που έκανε μετάφραση στα κομμάτια του εξωτερικού τότε. Είναι αυτή. Βέβαια είναι και ο Βουρλιός, που ξεχνάμε, παιδιά. Και έχει χαθεί τώρα και είναι αδικία για αυτόν. Είχε κάνει το επικό sequel κομματιών 12 και κάτι, 12 και τέταρτο. 12 ακριβώς. Τώρα έχει 12 παρατέταρτο. Έχει τρελαθεί με τις 12. Κάτι τρέχει 12 η ώρα. Ναι, έλατε. Μήπως είναι βρικόλακας, μήπως είναι. Εδώ μπορεί να προσθεθεί και ο Μακρόπουλος που λέει 12 και 1. Αυτός το πάει. Εμπνεύστηκε μάλλον. Γενικά, βέβαια, μετά έχουμε το 4. 4 πήγε. Γενικά έχουμε πολλές ώρες για να φτιάξουν κομμάτια. Έχουμε 24 ώρες, αλλά έχουν φάει νύλα γιατί δεν μπορούν να πούνε στις 23. Ναι, έλατε. Τα νέα, η νέα γενιά κομματιών λοιπόν θα είναι στις 23 και 24. Στις 22 και 12. Στις 20 και 25. Εδώ θα έχουμε αυτή τη νέα γενιά κομμάτια. Όσοι λοιπόν θέλετε να κάνετε συγκρότημα να γίνετε πετυχημένοι, σας έδωσε τώρα τις συμβουλές κατάλληλες ο Βασίλης. Σκυλιά απ' έξω, ακούτε, είμαι μάρτυρας αυτή τη στιγμή με το που είπα για μαζονάκι, γαυγίζουν ακατάληπτα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε πάρει κοντά στα 40 λεπτά τώρα, τα γιατί κορίτσια. Σε θα πάρουμε καμία μπουνιά. Πιστεύω ότι. Σας βλέπω εδώ έχουν αρχίσει λίγο το κουνγκ φου να βγαίνει σε λίγο, ναι. Α, ναι, εντάξει, θα σου βάλω το στικάκι. Όχι, δεν το είπα. Αυτό είπε να το βάλεις κάπου. Α, ναι. Σε ελεύθερη μετάφραση. Λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστούμε και σαν Τρέντι Χούλιγκανς. Ποιος μιλάει, ποιος πες μου, αν μιλάει κανένας να τον πει. Ο Γιάννης λέει και πόσο το είπαν αφού εκτός από κουφή είναι και άλλα λέει. Εντάξει, αυτή τη στιγμή κάνει πνευματώδες χιούμορ, το οποίο δεν έχει βρεθεί σε μια τέτοια σκηνή αυτός ο Γιάννης, να καταλάβει πως είναι να πουλά CD σε άνθρωπο που σε ακούει χρόνια, είναι κουφός. Είναι σαν τους Ονειράμα με τη φούστα. Παρόμοιο. Πολύ ωραία. Αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Εγώ πάρα που πολύ. Ήρθες. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ και την Coca-Cola. Τίποτα δεν πάει έτσι, μην νομίζεις. Κατάλαβα, θα σας κάτσω. Στους άντρες. Όλα έτσι πάνε. Λοιπόν, ας κλείσουμε με καβουροδινόσαυρους, λοιπόν. Μη χάσετε. Άλλη μόνο. Θα πάμε στο Πόρτα, την ναι. Την αγαμία, α, ρε, ναι, σωστά, γιατί όχι, την αγαμία. Ανάκλειστε, δεν βρίζει. Λοιπόν. Απλά έχει έναν αυνανισμό προς τέλος. Ήχους αυνανισμού και μια κλανιά που λέει το πλοκάμι. Εγώ ήταν ο προάγγελος του κομματιού αυτού. Α, ωραία. Είναι με σάμπα όμως. Α, με σάμπα, ωραία. Δηλαδή παίζει σάμπα και χορεύω με αυνανισμό. Και μετά αμέσως θα έχουμε και δίσκο με τα κορίτσια. Ναι, τέλειο. Μετά τον αυνανισμό είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ πάρα πολύ, παιδιά. Τα λέμε την Κυριακή στο Loft και στο Κύτταρο 4 Νοέμβρη. Ωραία, χαιρετούμε, γεια χαρά. Πάνε πλέον δύο χρόνια που ήμουνα με θηλυκό. Κι όπως το πράγμα πάει, τα επισκεφτώ γιατρό. Θα του πω τι να του πω. Το θέμα πώς θα φέρω. Τι που ζει, τι σημαίνει, δεν θυμάμαι ούτε ξέρω. Μόνο κάτι τσόντες ξεφυλίζω να με μέσα. Μη τυχόν η βιολογία. Εξελιχτή μπαμπίσα βρίσκοντας με προεκπή. Μη γνωρίζοντας γιατί τα γεννητικά τη όργα έχουν μετακινηθεί. Με φτύνουν που με φτύνουν, αν κάνω τέτοια λάθη. Αιώνια με βλέπω στον μπακούρο ράφι. Με το άλλο φίλο, σαν το σκύλο με τη γάτα. Γυναίκα πάω να ρίξω, μου μένει σερενάτα. Οι παλάμες με έχουν βγάλει. Και βουσκάλες στο μυαλό μου έχω μπερδέψει. Τα μπαλάκια με τις μπάλες. Βλέπω το καμπιονάτο στον Αλφα κάθε βράδυ. Με πιάνει ένας πόνος και με τσούζει το ρημάτι. Έτσι μέσα στον πόνο και στην παραζάλη. Συνεχώς όλο ιδέες έρχονται μες στο κεφάλι. Γιατί να κλαίω εγώ μέσα από τους τοίχους και να εκθέτω πως περνάω. Ασπίζοντας σε τοίχους, έτσι λέω φετεγκόμενες. Μία κι άλλη μία. Βγάλτε με επιτέλους από αυτή την αγαμία. Αμάντια. Η αγαμία. Έχει χτυπήσει στο κεφάλι η αγαμία. Ο παπέτια με πιάνει ζάλι. Η αγαμία. Με έχει χτυπήσει στο κεφάλι η αγαμία. Ο παπέτια με πιάνει ζάλι. Η λιμπιντός μου έχει πέσει στον αδύρ. Όμως το όνομα μου δύο λέξεις εξεπίχω. Όποια το ακούει γελάει σαρκαστικά. Κι εγώ με τις δουζίνες παίρνω τα ηρεμιστικά. Γιατί όταν τη βάζω στο μάτι να τη ρίξω, σκέφτομαι για πράγματα που θέλω να τη σμίξω. Αυτή ξέρει ότι θέλω νοσηλεία. Φοράει όλα τα ξεκολλά, ψάχνει για λιλία. Να πάει με ένα άλλο που τον έχει πιο μεγάλο. Τον παρά στο πορτοφόλι, τι νομίζατε τι άλλο. Κι εγώ πάντα μπουκάλα, τη μοίρα μου να βρίζω. Παθαίνω επιληψία, χτυπιέμαι και αφρίζω. Είναι ανάγκη φυσική, μια γυναίκα να ζητάω και φυλάω. Σταυρώ, δεν θα την απατάω. Θα σκουπίζω, θα φαίνω το σπίτι κάθε μέρα. Θα τεινάζω, θα αερίζω, θα ξεβγάζω όλη τη λέρα. Θα αδυνατήσω, θα γίνω ο Brad Pitt. Δεν θα ξανακούσει ούτε σκράτσι ούτε beat. Αλλά πού τέτοια τύχη σε μένα το γρουσούσι που το χέρι μου έμεινε.
εμένα. Αιώνια θα με λούζει έτσι. Λέω μια προσευχή. Δεν μου σε παρακαλώ. Συγχώρα μου τα λάθη. Φέρε μου ένα τυλό. Αγαμία, με έχει χτυπήσει στο κεφάλι. Η αγαμία, ο παπέτια με πιάνει ζάλι. Η αγαμία, με έχει χτυπήσει στο κεφάλι. Η αγαμία, ο παπέτια με πιάνει ζάλι. Μάρτια.